Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ λοιπόν η επίσκεψη της Μέρκελ στην Αθήνα, έκτακτη επικαιρότητα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαστε εδώ, θα είμαστε και στο κέντρο της Αθήνας και σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος στην σημερινή επίσκεψη της καγκελαρίου της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ που θα έχει στην Αθήνα. Οι ρεπόρτερ μας και οι καμερές μας θα καλύπτουν όλη την Αθήνα από την άφιξη της Γερμανίδας καγκελαρίου και στο Χίλτον και στο Μέγαρο Μαξίμου και στις συναντήσεις που θα έχει. Ζωντανές συνδέσεις και από την πλατεία Συντάγματος όπου αναμένεται να γίνουν συλλαλητήρια. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την Αθήνα για σήμερα. Κλειστό το κέντρο, ένα απόρθεπτο φρούριο θα έλεγε κανείς, με 6.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επιποδός, το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας και όλα τα υπόλοιπα παρελκόμενα μέτρα ασφαλείας που ενδέχεται να γίνει. Να πούμε λοιπόν ότι η Γερμανίδα Καγκελάριος έρχεται στην Ελλάδα μετά από 2 χρόνια. Η τελευταία της επίσκεψη ήταν στις 9 Οκτωβρίου του 2012 και μάλιστα έρχεται μία μέρα μετά την έξοδο της Ελλάδας μετά από 4 χρόνια στις αγορές και βεβαίως την επίθεση που έγινε εχθές τα ξημερώματα με το αυτοκίνητο βόμβα έξω στην Οδό Αμερικής, έξω από τα γραφεία της Τράπεζας Ελλάδος και τα γραφεία της Τρόικας. Να πούμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα της Καγκελαρίου αρχίζει στις 3 και 4 το μεσημέρι με την παρουσία της μαζί με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε φόρουμ με νέους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους τομούς. Ακολούθως στις 4 και 20 δύο πολιτικοί αρχηγοί θα συναντηθούν με εκπροσώπους θεσμικών φορέων και εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στις 5.30 η κυρία Μέρκελ θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την επίσημη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και στη συνέχεια θα δώσουν από κοινού συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των ελληνικών και ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η Καγκελάριος αναμένεται να ανακοινώσει το Ελληνογερμανικό Επενδυτικό Ταμείο και το συγκεκριμένο ποσό με το οποίο θα πρικοδοτηθεί. Να πούμε λοιπόν ότι από τώρα και μέχρι να φύγει η Γερμανίδα Καγκελάριος, το Ζούγκλα, όπως σας είπαμε και στην αρχή, θα είναι κοντά σας, ζωντανές συνδέσεις από όλα τα σημεία, από όλη την Αθήνα. Να πούμε και 2 λόγια για το τι αναμένεται στην σημερινή επίσκεψη. Το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο έχει σύμφωνα με πληροφορίες στην τσάντα της, η Καγκελάριος Μέρκελ κατά την σημερινή ολιγόρυρη επίσκεψή της στην Αθήνα. Να πούμε ότι θα διαρκέσει αυτή η επίσκεψη περίπου 10 ώρες. Σε μια προσπάθεια να δώσει ένα αναπτυξιακό στίγμα στην παρουσία της στην πρωτεύουσα και με νοπό το μελάνι από την επιτυχημένη, όπως προείπαμε, χτεσινή έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, θα επιχειρήσει τόσο με την ανάδειξη του γεγονότος της έκδοσης του τριετούς ομολόγου, όσο και με την αναφορά στο νέο επενδυτικό ταμείο, να υπογραμμίσει ότι το μνημόνιο αποτελεί παρελθόν και ότι πλέον αρχίζει μια νέα προοπτική για τη χώρα. Η κυρία Μέρκελ αναμένεται να προβάλλει την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας ως απόδειξη της επιτυχίας της γερμανικής εμπνεύσεως πολιτικής δημοσιονομικής σταθερότητας που εφαρμόζεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο με το βλέμμα όχι μόνο στην εικόνα σε όλα τα μέλη της Ευρώπης αλλά και στον περιορισμό της δυναμικής του ευρωσκεπτικισμού εντός της Γερμανίας εν ώψη των ευρωεκλογών. Έχουμε λοιπόν τον Πέτρο Σιδερέα, η πρώτη μας σύνδεση για σήμερα. Πέτρο, καλημέρα. Να πούμε ότι ο Πέτρος Σιδερέας βρίσκεται καλημέρα, στο Ανδρέα, καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς εδώ που οι γυναίκες της υπηρεσίας καθαρισμού του Υπουργείου Οικονομικών για άλλη μια μέρα διαδηλώνουν μπροστά ακριβώς από την πύλη του Υπουργείου. Οι γυναίκες αυτές, Ανδρέα, οι οποίες αποτελούν έτσι ένα μόνιμο μπελά για τους ανθρώπους του Υπουργείου, νομίζω ότι αυτό αποτελεί τιμή για τις ίδιες. Σήμερα, παρά το απογευματινό κάλεσμα που έχει δοθεί για τις διαδηλώσεις ενάντια στην επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου, οι ίδιες δεν αρκούνται σε αυτό, αλλά πραγματοποιούν και την πρωινή τους συγκέντρωση. Μαζί μου έχω την κυρία Δέσποινα Κωστοπούλου. Κυρία Κωστοπούλου, υποθέτω θα συμμετάσχετε και στις απογευματινές κινητοποιήσεις. Βεβαίως, εννοείται, βέβαια, αλίμονο. Όπου υπάρχει κινητοποίηση, εμείς θα είμαστε εκεί.
Πείτε μου δύο λόγια, σας βλέπουμε τους τελευταίους μήνες, είστε πιθανότατα το μαζικότερο και πιο δυναμικό μάλλον κίνημα που παρακολουθούμε στους δρόμους της Αθήνας. Πείτε μας δύο λόγια για τις διεκδικήσεις σας, αν θέλετε, αλλά και για το τι βλέπετε από εδώ και πέρα. Το μαζικότερο δεν θα έλεγα πως είμαστε, όμως το πιο δυναμικό ναι, θα το υπερασπιστώ. Τώρα, από εδώ και πέρα, εμείς εχθές είχαμε δικαστήρια με ασφαλιστικά και αγωγή, κύριε αγωγή. Πιστεύω να έχει μια καλή έκβαση, αλλά ακόμα και αν δεν έχει, εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε από το δρόμο. Θα είμαστε εδώ, κάθε μέρα θα παλεύουμε για το αυτονόητο, όπως έχουμε ξαναπεί. Τη δουλειά μας. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Στις όσες συναντήσεις έχετε κάνει μέχρι στιγμής με τους ανθρώπους του Υπουργείου Οικονομικών, έχει υπάρξει ή οποιαδήποτε εξέλιξη, είτε θετική είτε αρνητική, στα ζητήματα τα δικά σας? Νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, πέρα από υποσχέσεις που πιστεύουμε ότι δεν θα υλοποιηθούν. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, οπότε οι υποσχέσεις θα υπήρχαν ούτως ή άλλως. Εμείς δεν περιμένουμε κάτι από αυτά, τα οποία ήταν ψίχουλα, ελάχιστα. Δεν μπορώ να πω ότι οι υποσχέσεις που μας έδωσαν αξίζει τον κόπο να συζητηθούν. Τίποτα. Κάτι άλλο, οτιδήποτε που θέλετε να προσθέσετε, είτε γενικώς για τις διεκδικήσεις τις δικές σας, είτε πιο συγκεκριμένα για τη σημερινή ημέρα? Για τη σημερινή ημέρα θα ήθελα να πω ότι θα έπρεπε όλος ο κόσμος να βρίσκεται στο δρόμο. Η επίσκεψη εδώ της Μέρκελ δεν υπήρχε λόγος να γίνει. Δεν χρειαζόμαστε τη Μέρκελ. Θα έπρεπε λοιπόν ο κόσμος να το δείξει ότι είναι ανεπιθύμητη όσον αφορά την επίσκεψή της. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπουμε, ο κόσμος φοβάται, υπάρχουν οι απαγορεύσεις και δεν θα συμβεί αυτό. Δυστυχώς. Τώρα τι άλλο με ρωτήσατε για μας, ποια θα είναι η παραδέρα κινητοποίησης μας, για σήμερα μιλάτε. Η κινητοποίησης σας, αλλά και συνοπτικά οι διεκδικήσεις σας, αν θέλετε. Οι διεκδικήσεις μας, το ξαναείπα, είναι η δουλειά μας, δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν διεκδικούμε κάτι άλλο. Αυτή τη δουλειά της καθαρίστριας που θα πρέπει να την πάρουμε πίσω, γιατί δυστυχώς εμείς ζούσαμε με αυτά τα λεφτά, ζούσαμε τις οικογένειές μας. Από την Τετάρτη το βράδυ η Ελλάδα έχει βγει και πάλι στις αγορές, το οποίο σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι και πάλι είμαστε σε θέση να δανειστούμε χρήματα από το εξωτερικό, προσπαθώντας να ανταπεξέλθουμε στο οικονομικό μας χρέος με τον ίδιο τρόπο ο οποίος επί της ουσίας μας έφερε όπως ως εδώ. Ο δικός σας ο κλάδος πώς βλέπει την εξέλιξη αυτή? Όσον αφορά το αν έχουμε βγει στις αγορές, νομίζω ότι όλη η Ελλάδα γελάει. Γιατί μόνο στις αγορές δεν έχουμε βγει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το πώς το βλέπει και πώς το βιώνει ο δικός μας ο κλάδος, επίσης είναι ξεκάθαρο, το βιώνει στο δρόμο. Μας βλέπετε άλλωστε. Το βιώνουμε όπως και οι υπόλοιποι 1,5-2 εκατομμύρια άνεργοι άνθρωποι. Με πολύ μεγάλη δυσκολία και ούτε υπάρχει περίπτωση να πιστέψουμε τώρα ότι έχουμε βγει εμείς στις αγορές. Το ότι θα ξαναδανειστούμε αυτό είναι δεδομένο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Ο Αντρέα, ακούσαμε και την κυρία Κωστοπούλου και τα όσα είχε να μας πει. Το λέμε κάθε φορά που καλύπτουμε ρεπορτάζ για τις κινητοποίησεις των καθαριστριών. Νομίζω όμως ότι αξίζει τον κόπο, καθότι πραγματικά αποτελούν ένα πάρα πολύ δυναμικό κίνημα, έστω και αν δεν είναι πολύ άριθμο. Τις βλέπουμε σήμερα σε μια ημέρα όπου έχει έτσι πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των κινητοποιήσεων, αλλά και του πώς θα εκλάβει και πώς θα αντιδράσει ο κόσμος στην επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου, προκειμένου να συγχαρεί τους Έλληνες πολιτικούς για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Οι ίδιες οι καθαρίστριες δεν αρκούνται στην απογευματινή συγκέντρωση, δίνουν το παρόν και σήμερα με τις λίγες τους αλλά αστήρευτες δυνάμεις μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών, και νομίζω ότι αυτή είναι μια αρκετά χαρακτηριστική εικόνα, Αντρέα, για το ξεκίνημα της σημερινής ημέρας. Πολύ ωραία, Πέτρο. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Να πούμε ότι θα είσαι όλη την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος. Εμείς σε αυτό...
Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα. Και η Κατερίνα Νιούς στην παρέα μας. Επέστρεψε. Μαζί με τη Μέρκελ. Μαζί με τη Μέρκελ. Τι ωραία πράγματα έχει φτιάξει εδώ πέρα ο Ανέστης ο Κόνιαλης. Έχει φτιάξει έτσι, συγκλονιστικά πράγματα. Σε βίντεο κλίπ είναι αυτό έτσι που προχωράει η Μέρκελ με τον Και σύμβαρα. Ο γραφίστας μας, ο Μάριος ο Τρίμπαλης, έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά και δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. Φυσικά, σε όλη την σημερινή ενημέρωση θα δούμε πολλά όλα, πράγματα. Γιατί εδώ θα είμαστε όλες τις ώρες με live. Θα έχουμε καρέ-καρέ την άφηξη της κυρίας Μέρκελ στην Ελλάδα. Θα παρακολουθήσουμε και πού θα πάει, τι θα κάνει. Θα ζωντανές συνδέσεις. Πριν από λίγο είχαμε τον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος βρισκόταν στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου βρίσκονται για μία ακόμα ημέρα οι συγκεντρωμένες, οι καθαρίστρες, οι απολυμμένες του Υπουργείου. Να πούμε ότι ο Πέτρος ο Σιδερέας θα είναι σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας. Μαζί με τον συνάδελφο οικονολήπτη Παναγιώτη Τσαγκούρη θα μετακινούνται συνεχώς. Σε όποιες μικρές ή μεγάλες διαδηλώσεις θα υπάρχουν από το πρωί. Έχουμε επίσης τους συναδέλφους στο Μέγαρο Μαξίμου και στο ξενοδοχείο Hilton, όπου θα πάει η καγκελάριο της Γερμανίας. Μας δίνουν και εκεί ανταπόκριση, ναι, τι γίνεται εκεί όταν φτάσει. Να πούμε ότι όλοι οι δρόμοι γενικά προσπαθήστε να αποφεύγετε να αποφύγετε σήμερα το κέντρο, αν δεν έχετε κάποια ιδιαίτερη δουλειά. Καλό είναι να μην κατεβείτε, γιατί θα κλείσουν και κάποιοι οι σειρμοί του μετρό Ακρόπολη, Σύνταγμα. Ποιες άλλες, Αντρέ? Είναι τέσσερις σταθμοί του μετρό οι οποίοι θα κλείσουν. Όσοι είναι εκεί περιμετρικά. Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Σύνταγμα και Ακρόπολη. Πιο νωρίς θα κλείσει το Μέγαρο και ο Ευαγγελισμός. Μία ώρα μετά θα κλείσει και το Σύνταγμα. Αλλά γενικά σου λέω είναι λίγο δύσκολο. Είναι 6.000 αστυνομικοί, φρούριο η Αθήνα κυριολεκτικά. Δύσκολο να μπεις, δύσκολο να βγεις. Θα δούμε. Εμείς λοιπόν να ξαναπούμε ότι θα είμαστε μαζί σας από τις 11 η ώρα που ξεκίνησε η έκτακτη επικαιρότητα για την επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ. Μέχρι να φύγει, μέχρι να τελειώσουν και οι διαδηλώσεις, η τηλεόραση της Ζούγκλας με ζωντανή εικόνα σε όλα τα σημεία στην Αθήνα θα προσπαθεί να σας μεταδώσει τον παλμό των γεγονότων με τους ρεπόρτερ οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί και με τους ρεπόρτερ οι οποίοι θα ενημερώνουν και το ζούγκλα.gr. Όπου μπορείτε βέβαια να μπείτε, να το πούμε αυτό, www.zoogla.gr, όπου εκεί και βλέπετε τη live μας μετάδοση, όπως επίσης παρακολουθείτε και τις ειδήσεις μας, όπως εμείς τις μοναδικά εδώ πέρα στη ζούγκλα τις έχουμε, έτσι. Τις μεταδίδουμε και τις έχουμε. Να, πούμε... να σου πω, Αντρέα, ότι η δημοσκόπηση που κάνανε χτες, 3 στους 4 Έλληνες δεν θέλουν την Μέρκελ να έρθει η Μέρκελ στην Ελλάδα. Βέβαια, κοίτα να δεις, να σου πω κάτι. Πίστευα ότι θα ήταν 4 στους 4 που δεν θα τη θέλανε. Ναι. Αφού είναι και ένας που τη θέλει. Κάτι γίνεται. Είναι μάλλον αυτός ο οποίος δεν τον νοιάζει. Έτσι. Είτε έρθει είτε δεν έρθει, δεν έχει καμία σκασίλα, ας το πούμε. Λοιπόν, έκανε μία δημοσκόπηση η εφημερίδα Το Ποντίκι. Ένας από τους 4 συμμετέχοντες λοιπόν είχε θετική άποψη και θετική γνώμη για την κυρία Μέρκελ. Να πούμε ότι είναι και την ίδια στιγμή διχασμένο και το εκλογικό σώμα ως προς το αν θα βοηθήσει την επίσκεψή της στη χώρα μας η κυβέρνηση πολιτικά ή επικοινωνιακά. Εντάξει, εδώ είμαστε, θα τα αναλύσουμε όλα, θα τα πούμε όλα. Θα έχουμε και τον πολιτικό συντάκτη μας, τον Λάμπρο τον Παναγιώτη, που με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο θα μας πει και τον πολιτικό απόϊχο της επίσκεψης Μέρκελ. Να πούμε ότι η καγκελάριος ζήτησε παϊδάκια. Ζήτησε να φάει παϊδάκια. Και μάλιστα ο Αντώνης Σαμαράς προτίθηκε, ήταν έτοιμος να την πάει στην δικιά της, στην ταβέρνα που πάει και ο ίδιος, στην Κηφισιά. Να πούμε όμως τι βλέπουμε στις οθόνες μας. Στις οθόνες μας βλέπουμε πλάνα από την προηγούμενη επίσκεψη της καγκελαρίου τον Οκτώβριο του 2012. Βλέπουμε λοιπόν την υποδοχή που υπήρχε στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να την υποδέχεται. Στρατιώτες με τιμητικά αγήματα. Ένα φρούριο η Αθήνα και τότε. 7.000 αστυνομικοί. Όλοι επιποδός για την επίσκεψη της καγκελαρίου. Νομίζω ότι ήταν ακόμα πιο αρνητικό το κλίμα. Ήταν ακόμα πιο αρνητικό, σωστά. Η επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ στην Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τις κυραψίες που υπήρχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχαν κάνει και κοινή συνέντευξη τύπου, δηλώσεις. Εδώ ορίστε και οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά με την Άγγελα Μέρκελ.
Ας επιστρέψουμε λοιπόν. Πάμε να πούμε ότι ήθελε τα παϊδάκια, εκεί που είχαμε μείνει. Για πες για τα παϊδάκια λοιπόν. Ναι. Ήθελε λοιπόν ο Πρωθυπουργός να την πάει στην αγαπημένη του ταβέρνα στην Κηφισιά. Δυστυχώς όμως, παρά την θέληση του Πρωθυπουργού, την ώρα που είχε προγραμματίσει ο κύριος Σαμαράς να πάει την Καγκελάριο στην ταβέρνα, έχει ήδη προγραμματιστεί μια συνάντηση, συνεστίαση του κόμματος του Θεόδωρου Κατσανέβα. Το κόμμα των Πέντε Αστέρων. Θα είναι εκεί την ίδια μέρα, δηλαδή, που την ίδια σήμερα, ώρα. Που ναι. Οπότε καταλαβαίνουμε. Η κυρία Μέρκελ έχει και έχει ένα συμβούλιο. Θα πάει δηλαδή να επισκεφτεί το γερμανικό επιμελητήριο. Ναι, πολύ σωστά. Ούτως ή άλλως έχει και κάποια δικά της. Ένα δικό της πρόγραμμα που έχει κανονίσει. Μπορεί να πάμε πιο αργά. Πιο βράδυ. Εντάξει, μπορούν να πάνε πιο αργά. Είπαμε λοιπόν ότι η Καγκελάριος θα κάτσει περίπου 10 ώρες στην χώρα μας. Να ξαναπούμε λίγο λοιπόν το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αρχίζει στις 3 και 4 το μεσημέρι με την παρουσία της μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά σε φόρουμ για νέους επιχειρηματίες και καινοτόμους τομείς. Σε όσους δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους καινοτόμους τομείς. Αυτό λοιπόν είναι, έτσι ξεκινάμε. Στις 4 και 20 δύο πολιτικοί ηγέτες θα συναντηθούν με εκπροσώπους των θεσμικών φορέων και εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ενώ στις 5:30 η κυρία Μέρκελ θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την επίσημη συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά και στη συνέχεια θα δώσουν βέβαια και από κοινού συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των ελληνικών και ξένων βέβαια ΜΜΕ που είναι όλοι οι πατμών βέβαια. Και περιμένουν πώς και πώς. Να πούμε ότι η Καγκελάριος αναμένεται να ανακοινώσει και το Ελληνογερμανικό Επενδυτικό Ταμείο και το συγκεκριμένο ποσό με το οποίο αυτό θα πρικοδοτηθεί. Οπότε έχουμε στις βαλίτσες, τις φέρνει έχουμε, ρύθμιση έχουμε. Του ελληνικού χρέους. Έχουμε πολλά. Τι άλλο μας φέρνει στις βαλίτσες της η κυρία Μέρκελ, θα το δούμε στην πορεία. Να πούμε λοιπόν ότι είναι και πάλι φρούριο η Αθήνα. Να πούμε ότι έχουν προγραμματιστεί και συγκεντρώσεις. Όπως και την άλλη φορά βέβαια. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να πλησιάσουν. Θυμάσαι την άλλη φορά που καλύπταμε πάλι την επικαιρότητα που είχαν τη συγκέντρωση και είχαν κλείσει όλη την Αθήνα και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν να πάνε πουθενά κανένα από το συνδικάτο. Βεβαίως. Εδώ να πούμε ότι βλέπουμε και στην οθόνη μας το τι συνέβαινε τότε, τους άδειους δρόμους, την μεγάλη αυτοκινητοπομπή από οχήματα ασφαλείας και διπλωματικά αυτοκίνητα που είχε έρθει η Καγκελάριος. Βλέπουμε λοιπόν κεντρικούς δρόμους της Αθήνας άδειους, όπως θα θέλαμε να τους βλέπουμε καθημερινά για να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Κοίτα, μετά από την έκρηξη που είχαμε χθες, τη μεγάλη αυτή έκρηξη που έγινε στην Αθήνα, νομίζω ότι η αστυνομία έχει ακόμα έναν πονοκέφαλο βάλει στο πάνω της. Γιατί ξέρεις, τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να είναι ακόμα διπλά και τριπλά. Πολύ σωστά. Για την άφηξη της κυρίας Μέρκελ. Να πούμε ότι οι κεντρικοί δρόμοι θα είναι κλειστοί, η Ακαδημίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Αγίου Κωνσταντίνου, η Αθηνάς και η Μητροπόλεως θα είναι κλειστή περιμετρικά γύρω-γύρω από το Σύνταγμα, καθώς και η Βασιλής της Σοφίας. Μιλάμε για την περιοχή Συντάγματος, Βουλής, Ομόνιας. Αυτοί οι δρόμοι λοιπόν. Το τετράγωνο αυτό που είναι κάτω. Να πούμε για τους σειρμούς του μετρό λιγάκι. Τι ώρα θα κλείσουν και τι ώρα θα... Λοιπόν, έχουμε. Στις 6 θα κλείσουν οι σταθμοί Σύνταγμα και Ακρόπολη. Οι σειρμοί του μετρό θα διέρχονται κανονικά, αλλά δεν θα πραγματοποιούν στάσεις. Έτσι δεν κλείνει, δεν σταματάει το μετρό. Απλά δεν κάνουν στάσεις στους παραπάνω σταθμούς. Ενώ με εντολή της Ελλάς θα κλείσουν στη 1:30 οι σταθμοί του μετρό Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής. Α, πιο νωρίς ήταν, έτσι. Εγώ νόμιζα πιο αργά. Πιο νωρίς θα κλείσουν αυτοί οι δύο. Ενώ υπενθυμίζεται ότι γύρω από το Καλλιμάρμαρο, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, θα διακόπτεται σταδιακά η κυκλοφορία. Λόγω έχουμε και το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας. Πολύ σωστά. Σήμερα αυτό. Έχουμε αρκετά. Έχουμε λοιπόν και τις διαδηλώσεις οι οποίες θα γίνονται, αν και υπάρχει απαγόρευση συγκεντρώσεων σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει ήδη προγραμματίσει κάποιες συγκεντρώσεις για τις 5 το απόγευμα, ένα συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαθμόνος και μάλιστα σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η επίσκεψη της Καγκελαρίου Μέρκελ στην Αθήνα γίνεται για να υποστηρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου εν ώψη των εκλογών, για να επιβραβεύσει το καταστροφικό κυβερνητικό έργο, να τηρήσει την συνέχιση της λιτότητας, να επιθεωρήσει αν χαρίστηκαν οι τράπεζες στα συμφέροντα, εάν δόθηκαν για ψίχουλα ή δημόσια περιουσία, εάν έπεσαν οι μισθοί στο επίπεδο της Βουλγαρίας. Αυτό λοιπόν αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην συγκέντρωση,
ανακοίνωση για, για το συλλαλητήριό του στις 5 το απόγευμα. Ενώ η Ανταρσία καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στο ίδιο σημείο, επίσης στις 5.30. Μάλιστα. Ίδιο, δεν ξέρω τώρα πώς θα πάνε όμως εκεί. Τώρα, είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Γιατί αφού δεν περνάει τίποτα, δεν σταματάει και το μετρό. Όλοι οι δρόμοι θα είναι κλειστοί. Εμείς να πούμε ότι βλέπουμε λοιπόν πλάνα από την περσινή επίσκεψη της Καγκελαρίου, να το υπενθυμίσουμε. Βλέπουμε τα μέτρα ασφαλείας που υπάρχουν. Αρκετά, πάρα πολλά, πάρα πολλοί αστυνομικοί, πάρα πολλοί δρόμοι κλειστοί. Και τελικά μάθαμε αν θα πάει για Παϊδά και δεν μάθαμε. Ακόμα δεν ξέρουμε, όχι. Είπαμε λοιπόν ότι η Καγκελάριος ήθελε να πάει για Παϊδάκια, ήθελε να γευτεί την ελληνική κουζίνα. Είχε κάποιες γαστρονομικές απαιτήσεις εντός εισαγωγικών. Ο Πρωθυπουργός ήθελε να την πάει στην αγαπημένη του ταβέρνα στην Κηφισιά, όπου όμως δεν γίνεται, καθώς εκεί υπάρχει συναισθίαση του κόμματος του Θόδωρου Κατσανέβα και το. Καλά, δεν μπορεί να κόμμα... το πληρώσει ο κύριος Κατσανέβας, αφού τώρα έχουμε την κυρία Μαϊτή. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ο κύριος Κατσανέβας είναι υπέρ της επιστροφής στην Δραχμή. Το κόμμα των Πέντε Αστέρων. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι. Είναι εντελώς αντιμνημονιακός. Οπότε ναι, το καταλαβαίνουμε. Δεν, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αυτή την παραχώρηση. Να πούμε ότι η Καγκελάριος έχει εκφραστεί επανειλημμένα δημοσίως για το θαυμασμό με τον οποίο βλέπει την ελληνική πορεία, για το ότι η ίδια έχει, και ότι η ίδια έχει την επίγνωση του πόσο δύσκολος είναι για μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού αυτός ο δρόμος, ο οποίος όμως δείχνει τώρα και με αυτή την είσοδο που είχαμε χτες στις αγορές, τώρα λέει τις πρώτες επιτυχίες, από ό,τι δήλωσε βέβαια και ο εκπρόσωπός της που μίλησε για την είσοδο αυτής της Ελλάδας, την επιτυχημένη είσοδο στις αγορές που έγινε χτες, Ανδρέα. Μάλιστα. Οπότε συνδυάζονται μαζί και τα δύο. Να πούμε ότι η Καγκελάριος θα μείνει μέχρι τις 9.30 το βράδυ σήμερα. Στις 5.30 είναι η συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Ψήφο εμπιστοσύνης θεωρείται η επίσκεψη της Καγκελαρίου μετά την επιτυχημένη για πολλούς έξοδο στις αγορές της χώρας. Θα ανακοινώσει το Ελληνογερμανικό Επενδυτικό Ταμείο για την πρίκα που θα μας δώσει η Γερμανία. Ας μου επιτραπεί η έκφραση πρίκα. Και απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Για συμπαράσταση έρχεται δηλαδή για κάποιο λόγο. Βεβαίως, ναι. Συμπαράσταση. Μάλιστα. Εννοείται. Πολλά ακουστήκαν. Άκουσα πολλούς τίτλους για τη σημερινή επίσκεψη της Καγκελαρίου. Αρκετά πικάντικους, τους οποίους δεν θα αναφέρουμε. Εφημερίδες. Όχι μόνο σε εφημερίδες και στον κόσμο. Ναι, ήταν τα σχόλια περίεργα, όντως. Και να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν στον απόϊχο της χθεσινής έκρηξης, τα ξημερώματα, στην οδό Ακαδημία, στην οδό Αμερικής, με συγχωρείτε. Αφού πρώτα είχε προηγηθεί και τηλεφώνημα στο zoogla.gr και είχε δοθεί ένα χρονικό περιθώριο 45 λεπτών. Και η εντολή να εκενωθούν τα γύρω κτίρια. Ευτυχώς έγινε αυτό και δεν είχαμε και. Ευτυχώς. Γιατί ξέρεις, ήταν πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη. Λέει το καπό του αυτοκινήτου βρέθηκε πάνω στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας. Μόνο φαντάσου, το λοιπόν, αυτοκίνητο δεν είχε μείνει καλά, τίποτα. Ναι. Φαντάσου όμως, ξέρεις, για να εξφεντανιστεί και να πάει στον πέμπτο όροφο το καπό, φαντάσου δηλαδή τι έγινε. Κάνουν λόγο για 75 κιλά εκρηκτική ύλη μέσα στο αυτοκίνητο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι. Υπάρχει κάτι, υπήρχε, ήταν αρκετά σφοδρή η έκρηξη. Εμείς να πούμε ότι βλέπουμε συνέχεια πλάνα από την επίσκεψη της Καγκελαρίου το 2012. Είναι παράλληλα, δηλαδή κάπως έτσι θα είναι και σήμερα, με καλύτερο καιρό βέβαια. Με καλύτερο καιρό, τότε είχε έρθει και Οκτώβριο. Έχει και ήλιο τώρα, οπότε θα την υποδεχτούμε ανοιξιάτικα. Έρχεται εκεί από τη Γερμανία που είναι όλα μαύρα. Μετά θα ξαναπάει στη Γερμανία πίσω, ξέρεις. Λογικά ναι. Να πούμε όμως ότι η κυρία Μέλκερ είχε χθες και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ομπάμα για το θέμα της Ουκρανίας. Δηλαδή έχει και αυτό στο κεφάλι της μαζί με όλα τα υπόλοιπα, μαζί με, με τα εσωτερικά της Γερμανίας. Προσπαθούν και αυτοί να βρουν κάποια λύση. Για το θέμα της Ουκρανίας και με την Κρυμαία και με τη Ρωσία και τα όσα συμβαίνουν. Εντάξει, θα δούμε. Εδώ είμαστε. Εμείς να πούμε λοιπόν και πάλι ότι παρακολουθούμε την έκτακτη ενημέρωση για την επίσκεψη της Καγκελαρίου Μέρκελ στην Αθήνα. Η τηλεόραση της Ζούγκλας από τις 11 το πρωί και μέχρι το βράδυ, μέχρι να τελειώσουν και τα συλλαλητήρια και να φύγει και η Καγκελάριος από την χώρα. Να επιστρέψει στη Γερμανία. Θα είναι εδώ ζωντανά με τους ρεπόρτερ στους δρόμους, οι κάμερες επίσης στους δρόμους, σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος.
και στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Χίλτον όπου θα παραστεί η Καγκελάριος και στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, στην Κλαθμόνος, όλοι οι ρεπόρτερ της τηλεόρασης της Ζούγκλας και του Ζούγκλα.gr θα βρίσκονται να μας ενημερώνουν και να μας δίνουν ζωντανή εικόνα. Να πούμε λοιπόν και πάλι ότι παρακολουθούμε πλάνα από την περασμένη επίσκεψη της Καγκελαρίου στην χώρα μας. Δεν έχει φτάσει ακόμα, να μην μπερδέψουμε τους τηλεθεατές μας. Είναι από την προηγούμενη επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ στην Αθήνα. Είπαμε βέβαια παρόμοια θα είναι και τα πλάνα και τα φετινά. Εμείς έχουμε παντού τους ρεπόρτερ μας και τους κάμεραμάν, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν. Και είναι τώρα σε εξέλιξη και στο Υπουργείο Υγείας, έτσι. Στο Υπουργείο Οικονομικών ήταν οι καθαρίστριες νωρίτερα, όπως είναι κάθε μέρα. Βγάλαμε και μια ζωντανή σύνδεση με τον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος βρισκόταν εκεί. Εμείς λοιπόν βλέπουμε ακόμα τα πλάνα. Βλέπουμε το κέντρο της Αθήνας πώς ήταν φρούριο. Να πούμε λοιπόν κάποιους δρόμους οι οποίοι θα είναι κλειστοί. Από σήμερα το πρωί στις 11.30 θα είναι κλειστή η Αμερικής, οδός Αμερικής από την συμβολή της με την οδό Σταδίου, συνέχεια της Λυκαβητού, η δεξιά της Αναγνωστοπούλου και αριστερά της Πατριάρχου Ιωακήμ, αριστερά της Μαρσάλη, δεξιά της Δινοκράτους, αριστερά της Αριστοδήμου. Να πούμε ότι είναι κεντρική δρόμη στην Αθήνα, στο κέντρο, στο Σύνταγμα, οι οποίοι θα είναι κλειστοί για λόγους ασφαλείας για την επίσκεψη της Καγκελαρίου. Θα σας πούμε ακριβώς εάν θα είναι δεξιά ή αριστερά, για να ξέρετε και εσείς τι πρέπει να κάνετε. Να πούμε επίσης ότι μπορείτε να μπαίνετε στο zoogla.gr, να βλέπετε ζωντανά όλες τις εξελίξεις, να ενημερώνεστε για όλους τους δρόμους και για ό,τι άλλο θέλετε για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε λοιπόν με τους δρόμους οι οποίοι θα είναι κλειστοί. Θα είναι η δεξιά μεριά της Αθηναίων, της Εφήβων, αριστερά η Κόνιαρη, δεξιά η Τσόχα, αριστερά η Σούτσου, συνέχεια της Πανόρμου, αριστερά η Κηφισίας, δεξιά η Κατεχάκη, αριστερά η Καπετάν Χρονά, με συγχωρείτε, δεξιά η Βλαχάκη, δεξιά η Μεσογείων, αριστερά η Μιχαλακοπούλου, αριστερά η Διονυσίου Αιγινήτου, αριστερά η Κρατερού, δεξιά η Αλκαίου, δεξιά η Ούλοφ Πάλμε, δεξιά η Εφρονίου, αριστερά η Σπύρου Μερκούρη, δεξιά η Ευτυχίδου, η Πλατεία Πλαστήρα, η Αρχιμίδους, δεξιά η Μάρκου Μουσούρου, αριστερά η Αρδίτου, με συγχωρείτε, Αρδίτου. Συνέχεια της Καλλιρόης, δεξιά η Δράκου, αριστερά η Μουσών, συνέχεια η Πανετολίου. Βλέπουμε λοιπόν ότι αρκετοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας είναι κλειστοί και έχουμε και συνέχεια. Δεν πλησιάζεται δηλαδή το κέντρο σήμερα με τίποτα, αυτό είναι αλήθεια. Η Αρακίνθου, στις Σικλέους, το δεξιό κομμάτι της Ακάμαντος, αριστερά η Αποστόλου Παύλου, δεξιά η Ερμού, αριστερά η Αθηνάς, δεξιά η Βορέου, αριστερά η Αιώλου, δεξιά η Κολοκοτρώνη, η Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων και των τμήματων των οδών που αποτελούν τα όρια της εν λόγω περιοχής, τα τμήματα της Αττικής Οδού, από τον Διεθνή Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος έως τον κόμβο της Περιφερειακής Ημιτού με τη λεωφόρου Κατεχάκη. Βλέπουμε λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι θα είναι κλειστό. Συνεχίζουμε όμως με τους δρόμους και σε βάθος της ακτίνας 100 μέτρων που είχαμε μείνει στην λεωφόρο Μεσογείων θα είναι και στις δύο κατευθύνσεις τα τμήματα κλειστά της Αττικής Οδού έως την Κατεχάκη λοιπόν. Και το γέφυρες και οι ανισόπεδοι κόμβοι οι οποίοι βρίσκονται σε αυτά τα σημεία δεν θα διέρχονται πεζοί και αυτοκίνητα, θα είναι αποκλεισμένα από την αστυνομία για λόγους ασφαλείας. Να πούμε εδώ πέρα κάποια δημοσιεύματα που είχαμε διαβάσει, Ανδρέα, ότι η Άγγελα Μέρκελ συνεχίζει να αποκλεί τον Αλέξη Τσίπρα από τον κύκλο των συνομιλητών της. Τον θεωρεί, λέει, ταραχοποιό πολιτικό. Μάλιστα το είχε πει κάποιος γερμανός διπλωμάτης, ο οποίος ήθελε να μείνει ανώνυμος. Οπότε αυτό θα συμβεί και σήμερα. Δεν θέλει να συναντηθεί, ενώ θα συναντηθεί με πολλά πολιτικά πρόσωπα, εκτός τον Αντώνη Σαμαρά βέβαια. Όχι όμως με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Και αν αυτός πρέπει να περιμένει, λέει, κάποια άλλη ευκαιρία, αν ποτέ δοθεί. Εντάξει, ναι. Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας θα το πάρει και πολύ προσωπικά, βέβαια, το όλο θέμα. Εντάξει, όσο να είναι, είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα μπορούσε
να έχει μια συνάντηση, έστω και ο λίγων λεπτών, με την καγκελάριο πολιτική. Εντάξει, ναι, γιατί είπαμε, αυτό που είπες και εσύ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, οπότε νομίζω ότι, ξέρεις, αν θέλει να γίνει κιόλας κυβέρνηση, κάτι τέτοιες θέσεις πρέπει να αλλάξουν. Να πούμε λοιπόν ξανά το πρόγραμμα της Καγκελαρίου, που αρχίζει στις 5 και 4 με την παρουσία της μαζί με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε φόρουμ με νέους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους τομείς. Ακολούθως στις 4 και 20 θα συναντηθούν με εκπροσώπους θεσμικών φορέων και εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στις 5 και μισή η κυρία Μέρκελ θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την επίσημη συνάντηση πλέον με τον Αντώνη Σαμαρά και συνέχεια θα δώσουν συνέντευξη τύπου στους εκπρόσωπους των ελληνικών και ξένων ΜΜΕ. Και μετά φαντάζομαι θα πάει να φάει. Θα πάει να φάει. Είχαμε πει για τα παϊδάκια λοιπόν, τα οποία ήθελε να φάει η κυρία Μέρκελ. Αμάν με τα παϊδάκια. Μπορεί να φάει ψάρι. Να την πάμε κάτω εκεί στα νότια. Ναι, να την πάμε στα νότια. Προσωπικά. Δεν μετακινείται και πολύ τώρα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν μπορούμε να την έχουμε και πολύ στη βόλτα. Κάπου σωστό. Εκεί κοντά. Σωστό. Να πάει στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί δεν έχει. Ποιο είναι αυτό με τα σουβλάκια το καλό. Τον Μπαϊρακτάρι. Μπράβο, στο Μοναστηράκι, ναι. Εντάξει, θα δούμε λοιπόν. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε. Εμείς εδώ θα είμαστε. Όλοι η ζούγκλα. Όλοι η ζούγκλα είμαστε από το πρωί. Θα έρθει και μετά θα είναι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. Με τον Κώστα τον Μπετινάκη, οι οποίοι θα πάρουν τη σκυτάλη. Είπαμε λοιπόν ότι η τηλεόραση της ζούγκλας από τις 11 το πρωί μέχρι και το τέλος των συλλαλητηρίων και την επιστροφή της κυρίας Μέλκερ στην Γερμανία θα είναι κοντά σας, ζωντανές συνδέσεις από όλα τα σημεία ενδιαφέροντος στο κέντρο της Αθήνας. Οι ρεπόρτερ και οι εικονολήπτες της τηλεόρασης της ζούγκλας θα βρίσκονται εκεί. Θα σας μεταδίδουν ζωντανή εικόνα του τι γίνεται και όλων των ειδήσεων. Σε λίγο θα έχουμε και επικοινωνία με τον πολιτικό συντάκτη, τον Λάμπρο Παναγιώτου, για να μας δώσει και αυτός με το δικό του στίγμα την εικόνα που έχουν... Που έχει ο πολιτικός κόσμος εκεί, ναι, για την επίσκεψη τους, της κυρίας Μέρκελ. Τον απόϊχο και τι συμβαίνει. Τι λένε στα πηγαδάκια μεταξύ τους οι βουλευτές και την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ. Θα είμαστε εδώ. Επίσης μπορείτε να μπείτε, είπαμε, στο www.zoogla.gr όλη μέρα να ενημερώνεστε 24 ώρες το 24ωρο. Πρώτοι έχουμε εδώ τις ειδήσεις. Πρώτοι, όπως πάντα, να πούμε χτες. Το Zoogla.gr δέχτηκε το τηλεφώνημα για την βόμβα η οποία είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο στην Οδό Αμερικής. Αυτό έγινε την ημέρα όπου η χώρα έβγαινε στις αγορές και μία ημέρα πριν την επίσκεψη της Καγκελαρίου. Οπότε μπορούμε να φανταστούμε ότι σήμερα τα πράγματα θα είναι κάπως... Ωραία, εγώ μαθαίνω τώρα άλλα πράγματα εδώ, να τα πούμε λιγάκι, ότι η κυρία Άγγελα Μέρκελ μάλλον θα γευματίσει ή στην Πλάκα κάπου, σε ταβέρνα της Πλάκας, ή θα πάει, λέει, στο Μουσείο της Ακρόπολης, να... ενώ είχε φάει κάποια στιγμή εκεί, όταν είχε έρθει την άλλη φορά και της άρεσε πολύ. Και μιλάμε για ένα μουσείο πάρα πολύ ωραίο. Και ένα πολύ... Έχει και πολύ ωραίο εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη και αυτά. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και ξέρεις και είναι ό,τι πρέπει για ανθρώπους που έρχονται από το εξωτερικό. Και δεν νομίζω στη Γερμανία να έχουν τέτοια δικιά μας Ακρόπολη. Η Ακρόπολη είναι μία και μοναδική. Δεν έχουν τίποτα κάτι σαν και αυτό γενικά. Οπότε... Πολλά πράγματα από αυτά που έχουμε εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν στην Γερμανία. Χύμα, κρασί, λέει και μπύρα. Βέβαια. Παραδοσιακό ποτό των Γερμανών. Όχι, θα την κάνουμε. Αλίμονο. Τύφλα την κυρία Μέρκελ, βλέπω. Εντάξει, δεν έχει να λέει. Είναι το μενού, είναι φαν η παραπολιτική είδηση κουζίνας. Ναι. Φαίνεται εξάλλου. Βλέπουμε λοιπόν εικόνες από την... μα όχι, δεν είναι κακία. Βλέπουμε εικόνες λοιπόν από την επίσκεψη της Καγκελαρίου το 2012, τον Οκτώβριο του 2012. Σε λίγο θα έχουμε και τις επόμενες ζωντανές μας συνδέσεις από το κέντρο της Αθήνας, από τα σημεία ενδιαφέροντος. Το οποίο είναι άβατο, είπαμε, το κέντρο λόγω της επίσκεψης κυρίας Μέρκελ. Πάνω από 6.000 αστυνομικοί περιλαμβάνονται στα μέτρα που ισχύουν από το πρωί, από νωρίς το πρωί. Η κινητοποίηση είναι μεγάλη. Για γερά νεύρα σήμερα όποιος θέλει να... Πρέπει να έχει έτσι... Πολύ σωστά. Υπομονή. Να πάει. Πολύ μεγάλη υπομονή. Μεγάλη υπομονή. Είπαμε, για μια μέρα είναι εδώ.
Εντάξει, θα κάνουμε υπομονή, τι να κάνουμε. Να πούμε όμως και κάποιες άλλες ειδήσεις. Στο Zoogla.gr υπήρχε μια δημοσκόπηση από τις 8 του μηνός. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα εχθές στην εκπομπή του Μάικη Τριανταφυλόπουλου, την Zoogla, στο Extra, εχθές το βράδυ. Πραγματικά αξίζει να τα δείτε. Υπάρχουν ανατροπές στην διαδικτυακή δημοσκόπηση. Μπορείτε να μπείτε στο Zoogla.gr. Είναι το πρωτοσέλιδο αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο Zoogla.gr. Οριακά εντός βουλής το Πασόκ, έτσι. Βεβαίως. Είναι κάποια από τα αποτελέσματα που σας είπα ότι είναι αρκετά. Ναι. Δεν τα περιμέναμε. Τρίτο κόμμα είναι η Δημοκρατία. Οπότε ναι, καταλαβαίνουμε ότι έχουν ανέβει αρκετά. Το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και μάλιστα στην ερώτηση για το αν θα πρέπει να απαγορεύεται ή να επιτρέπεται η προβολή βίντεο που καταγράφει και με κρυφή κάμερα για πράξεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, η απάντηση ήταν συντριπτική. Το 90% απάντησε πως πρέπει να επιτρέπεται. Ναι. Δεν γίνεται. Το 8% απαγορεύεται και το 2% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον είχε και η ερώτηση ότι μετά για την δημοσιοποίηση του βίντεο της συνομιλίας Μπαλτάκου Κασιδιάρη, ποιος θεωρείται ότι έχει εκτεθεί. Η κυβέρνηση, έχουν απαντήσει, η απάντηση ο κόσμος είναι το 66%. Βέβαια, εντάξει. Τα λογικό βλέπουμε. Το βλέπω. Ναι, λογικό. Ο Τάκης Μπαλτάκος το 13% και η Χρυσή Αυγή το 5%. Ενώ το 14% λέει ότι έχει εκτεθεί η δικαιοσύνη. Ενώ υπάρχει και ένα 2%, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Έτσι. Ναι. Στο τρίτο ερώτημα. Αν οι δημοτικές εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιον θα ψηφίζατε για δήμαρχο? Γιατί είναι πολύ κοντά και οι δημοτικές εκλογές. Λοιπόν, το προβάδισμα στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων έχει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Με να πούμε ότι είναι για τον Δήμο της Αθήνας. Δήμος Αθήνας, ναι, ναι. 46,3%. Και ακολουθούν ο Γαβρίλης Ακελαρίδης με 14,8%. Αυτό είπαμε αν γινόταν την άλλη Κυριακή. Αν γινόταν, ναι, εκλογές, πολύ σωστά. Ο Γιώργος Καμίνης με 13,6%. Ο Άρης Πιλιοτόπουλος με 5,8%. Και ο Βασίλης Καπερνάρος με 4,4%. Ενώ ο Νικήτας Κακλαμάνης είναι τελευταίος με 3,4%. Και υπάρχει και ένα ποσοστό του 4,8% το οποίο δεν ξέρει και δεν απαντάει. Μάλιστα, βλέπετε τις ανατροπές, όπως σας είπα στην αρχή. Και στο Δήμο Πειραιά τώρα που. Στο Δήμο Πειραιά, που είναι και Γιάννης Μόραλης. Εντάξει, ξέρεις, επειδή εγώ είμαι του αθλητικού. Λοιπόν, οι συμμετέχοντες στην έρευνα, ψηφοφόροι του Μεγάλου Λιμανιού, θα ψήφισαν για δήμαρχο, εάν οι εκλογές διεξάγονταν βέβαια την επόμενη Κυριακή, εννοείται. Τον Βασίλη Μιχαλολιάκο με ποσοστό 24,2%. Ο δεύτερος είναι ο Γιάννης Μόραλης με 17,6%. Τον Θοδωρή Δρίτσα με 10,7%. Τον Νίκο Κούζιλο με 6,3%, ενώ κάποιον άλλον υποψήφιο θα προτιμούσε το 10,5% των αριθμών. Πολύ σωστά. Ενώ είναι σημαντικό ποσοστό αυτό. Έτσι. Και πολύ σημαντικό ποσοστό είναι και το δεν ξέρω, δεν απαντώ. Είναι 27,4%. Οπότε υπάρχουν αρκετοί αναποφάσεις ακόμα στο Δήμο Πειραιά. Εννοείται, εννοείται. Και βέβαια από το διάγραμμα και από αυτή την δημοσκόπηση δεν έχει καλό ποσοστό η Χρυσή Αυγή, γιατί έχει μεγαλύτερο ρεύμα στην Αθήνα από ό,τι στον Πειραιά. Πολύ σωστά. Αλλά είναι μεγάλο το ποσοστό των 27,5% που δεν απάντησαν και εκεί. Είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό. Πολύ σωστά. Ένα μεγάλο ποσοστό με εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι και στην ερώτηση ποιος είναι ο πολιτικός αρχηγός κατά τη γνώμη σας που μπορεί να κυβερνήσει ικανότερα την χώρα. Ο καταλληλότερος δηλαδή για πρωθυπουργός, έτσι. Είναι ο άλλος. Αυτό βγάλαμε, 30,3% λοιπόν στον άλλο και ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 17,2%, ο Αντώνης Σαμαράς με 16% και ο Νίκος Μιχαλολιάκος με 15,1%. Ο κανένας λοιπόν είναι αυτός που είναι χαμηλά. Θα βγει. Παλιότερα λέγαμε ψηλό ποσοστό έχει ο κανένας. Τώρα κάποιος άλλος. Από ό,τι βλέπετε λοιπόν δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς αρχηγούς. Θέλουν κάποιον άλλο. Ναι. Και 30% είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ενώ έγινε και δημοψήφισμα αν οι ευρωεκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο. Λοιπόν, ευρωεκλογές και έχουμε. Λοιπόν, 56,3% τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 21,1%. Τρίτο κόμμα η Χρυσή Αυγή με 12,3%.
και συνεχίζουμε με 6,6, το δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τα υπόλοιπα μπορείτε να τα δείτε στο zoogla.gr, είναι όλη η δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή, πρώτο σέλιδο. Εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να πάμε στο Hilton, όπου έχουμε τον συνάδελφο Σωτήρη Σκουλούδη. Σωτήρη, καλημέρα. Καλημέρα σας λοιπόν από το ξενοδοχείο Hilton. Ο παιδός στις 3 και 4 θα έρθει η κυρία Άγγελα Μέρκελ μαζί με τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Σαμαρά, και θα συμμετάσχει σε δύο επιχειρηματικά φόρουμ. Στο πρώτο φόρουμ, το οποίο θα είναι μάλλον, γιατί δεν έχει καθοριστεί ακόμα, θα είναι ανοιχτό και για το κοινό, θα μιλήσει και θα ακούσει νέους επιχειρηματίες της χώρας μας, ενώ στο επόμενο φόρουμ θα μιλήσει με θεσμικούς εκπροσώπους, καθώς και με επιχειρηματίες πιο μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και με επιχειρηματίες Γερμανούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Να σας πω ότι αυτές είναι συναντήσεις οι οποίες έλαβα χώρα και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης άφηξης της Γερμανικής Καγκελαρίου πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Οπότε και τότε είχε συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων εταιριών και βεβαίως θα σας πω ότι τότε άκουσε τα πολλά και μεγάλα παράπονα σχετικά με την πορεία της οικονομίας της χώρας και πόσα προβλήματα φέρνουν τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις τα μέτρα λιτότητας του μνημονίου. Αναμένουμε να δούμε τι θα ακούσει κυρίως από τις νέες επιχειρηματίες σήμερα η Γερμανίδα Καγκελάριος, η οποία θα βρεθεί εδώ για περίπου 2 ώρες. Να σας πω ότι στην αρχή θα κάνει κάποιες δηλώσεις μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και στη συνέχεια βεβαίως θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν να πούμε ότι βλέπουμε ζωντανή εικόνα από το ξενοδοχείο Hilton, όπου θα μεταβεί η καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Σωτήρης Κουλούδης. Είδαμε τον δρόμο μπροστά ότι είναι ακόμα ανοιχτός. Σωτήρη, έχουμε κάποια ενημέρωση για το τι ώρα θα κλείσει ο δρόμος? Οι δρόμοι θα κλείνουν σταδιακά από τη στιγμή που αφιχθεί στην Αθήνα η Γερμανίδα Καγκελάριος και μετά. Να σας πω ότι υπάρχουν έντονα αστυνομικά μέτρα στους γύρω δρόμους, δημιουργίες των ΜΑΤ, αστυνομική, απαγορεύει στάθμη και στάθμευση σε όλους τους γύρω δρόμους από χθες το βράδυ. Και όσο περνάει η ώρα, και να πούμε ότι στη 1:30 αναμένουμε να κλείσει και ο σταθμός του μετρό Ευαγγελισμός που βρίσκεται εδώ, τώρα θα κλείσουν σταδιακά και οι δρόμοι. Ενώ να σας πω ότι η πρόσβαση εδώ στο ξενοδοχείο Hilton γίνεται μόνο σε διαπιστευμένους που έχουν το ειδικό καρτελάκι. Μάλιστα. Σωτήρης Κουλούδη, να σε ευχαριστήσουμε. Να πούμε λοιπόν ότι ο συνάδελφος Σωτήρης Κουλούδης θα βρίσκεται στο ξενοδοχείο Hilton για να μας ενημερώνει για την επίσκεψη της καγκελαρίου Μέρκελ. Εμείς λοιπόν είπαμε να μπείτε στο Zoogla.gr, να ενημερώνεστε για όλα. Υπάρχει ζωντανή ενημέρωση και στην τηλεόραση της Zoogla. Από τις 11 το πρωί λοιπόν βρισκόμαστε εδώ με έκτακτη ενημέρωση για την επίσκεψη της καγκελαρίου Μέρκελ στην Αθήνα, οι συναντήσεις. Ταξίδι αστραπή η κυρία Μέρκελ. Ταξίδι αστραπή. Θα μείνει μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ στην Αθήνα και προσπαθούν μέσα σε όλα αυτά να βάλουν όλο το... Να χωρέσουν στο πρόγραμμα, όσο όλα, πιο να κάνει πολλά μπορούν. Mm. Να πούμε ότι αυτή την ώρα κανονικά έπρεπε να κάνεις εκπομπή αθλητική. Εγώ λοιπόν θα σταθώ λοιπόν σε ένα σχόλιο. Δεν μπορώ να μη σταθώ σαν Ολυμπιακός. Έχει σχόλιο που κάνανε εδώ οι ακροατές μας. Σαν Ολυμπιακός για το τι. Ποια είναι η γνώμη σου για το χθεσινό παιχνίδι στο μπάσκετ? Ποια ήταν η γνώμη? Παραλίγο να χάσει ο Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι του. Τελευταία στιγμή ένα υπέροχο τρίποντο του Σπανούλη. Δεν το συζητώ. Αλλά όμως μέχρι εκείνο το σημείο 10 πόντους ήσασταν πίσω. Έτσι. Ναι. Με αποστόμωση. Εσύ είσαι αθλητικός. Δεν μπορώ να εκφέρω παραπάνω άποψη και γνώμη. Και η κυρία Μέρκελ αγαπάει το ποδόσφαιρο, έτσι. Και βέβαια, την έχουμε δει σε πολλά. Σε παγκόσμια κύπελα, όπου παίζει η Γερμανία. Εάν δεν κάνω λάθος, ναι. Εάν δεν κάνω λάθος, είναι Μπάγκερ. Η Άγγελα Μέρκελ. Εδώ λοιπόν και πάλι ζωντανά στην τηλεόραση της Ζούγκλας, έκτακτη ενημέρωση για την επίσκεψη της καγκελαρίου. Όλοι οι Ζούγκλα σύσσωμοι θα είναι δίπλα σας, κοντά σας, μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, μέχρι το τέλος των συλλαλητηρίων και της επίσκεψης της Άγγελα Μέρκελ στην Αθήνα. Με ζωντανή ενημέρωση και εικόνα από τα σημεία ενδιαφέροντας, από το Σύνταγμα, από το ξενοδοχείο Hilton και από το Μέγαρο Μαξίμου, στο οποίο θα μεταβεί
η Άγγελα Μέρκελ για να έχει συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά αργότερα σήμερα το απόγευμα. Κατά κάποιο τρόπο είναι μια ψήφο εμπιστοσύνης της κυρίας Μέρκελ στην έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Θα είπαμε ότι απαγορεύονται οποιασδήποτε συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Παρόλα αυτά έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προγραμματίσει συλλαλητήριο και συγκέντρωση και ο Ανταρσία. Βέβαια, για τις 5 η ώρα. Να πούμε λοιπόν ότι 6.000 αστυνομικοί βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, φρούριο, απόρθρωτο, δεν μπαίνει, δεν βγαίνει κανείς από εκεί μέσα. Κατά μήκος της διαδρομής της Καγκελαρίου, από την ώρα που θα πατήσει το πόδι της στην Ελλάδα, στο αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος, μέχρι και να φύγει, όλοι οι αστυνομικοί θα είναι δίπλα της για να την προσέχουν και μετά το χτεσινό περιστατικό με την έκρηξη του αυτοκινήτου. Πάμε όμως στον πολιτικό συντάκτη της Ζούγκλας, τον Λάμπρο Παναγιώτου, ο οποίος βρίσκεται στο κοινοβούλιο. Λάμπρο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Κατερίνα Ανδρέα μου, τι κάνετε? Καλά. Εμείς σήμερα είμαστε ολοκληρωμένοι ως δημοσιογράφοι, ως ρεπόρτερ, ως άνθρωποι της ενημέρωσης, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά την κυρία Μέρκελ. Μάλιστα, πήρα και τη διαπίστευση και οφείλω να ομολογήσω ότι. Νιώθεις περήφανος? Ναι, πολύ. Πάρα πολύ. Ολοκληρωμένος ως δημοσιογράφος, θα έλεγα. Αλλά πέρα από τα αστεία όμως, να πούμε ότι δεν έχουν εκείνη την παράνοια που έδειξαν την πρώτη φορά οι αστυνομικοί, δεν άφηναν κανένα να πλησιάσει. Είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα, οφείλω να ομολογήσω. Α, πραγματικά, ναι, ωραίο, καλό είναι αυτό. Αστυνομοκρατείται ολόκληρη η περιοχή. Να πούμε ότι οι άνθρωποι που θέλουν να διαμαρτυρηθούν, άντε να φτάσουν μέχρι την πλατεία Κλαθμόνος για να κλάψουν, καθώς όλο το κέντρο είναι απλησίαστο. 6.000 αστυνομικοί. Δεν θα αφήσουν κανένα να πλησιάσει εκεί. Λογικό είναι. Τώρα κατεβαίνει ως ηγέτιδα η Φράου Μέρκελ. Λίγες ώρες θα καθίσει στην Ελλάδα. Θα έχει μια συνάντηση με τον, τόσο με τους επιχειρηματίες όσο και με τον Αντώνη Σαμαρά. Το μεγάλο θέμα που θέτει στο τραπέζι σήμερα είναι αυτό της ανεργίας. Γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι εφιάλτης πλέον το θέμα της ανεργίας. 2 εκατομμύρια έχουμε μόνο στην Ελλάδα. Στο 55% λέει ο Πρωθυπουργός μας, είναι χτύπησε τους νέους ανθρώπους η ανεργία. Δηλαδή όλη η Ελλάδα είναι άνεργη. Και μπορεί να βγήκαμε στις αγορές, Λάμπρο, αλλά δεν έχουμε ψωνίσουμε. Κοιτάξτε, αυτό με τις αγορές είναι ωραίο, γιατί πανηγυρίζει η κυβέρνηση, πανηγυρίζει ο Βενιζέλος, πανηγυρίζουν οι αγορές, πανηγυρίζει η Γερμανία, πανηγυρίζει ο διεθνής τύπος και κλαίνει οι Έλληνες. Πώς γίνεται αυτή να είναι τόσο να πανηγυρίζουν και εμείς να κλαίμε? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί εμείς είναι δεν... επειδή δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα τι ακριβώς σημαίνει έξοδο στις αγορές. Αυτό είναι το θέμα. Μακάρι πραγματικά να επιβεβαιωθούν αυτοί που σήμερα πανηγυρίζουν και να διαψευστούμε εμείς. Λάμπρο, ναι. Υπάρχει κάποια αντίδραση από τους πολιτικούς στην Βουλή για την επίσκεψη? Στα πηγαδάκια και σε όλα αυτά που... Κοιτάξτε, ο Τσίπρας από το εξωτερικό στέλνει μηνύματα και λέει ότι έρχεται η κυρία Μέρκελ για να σώσει τον προστατευόμενό της και τον εκλεκτό της στην Ευρώπη. Και μάλιστα στέλνει το μήνυμα λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η κυρία Μέρκελ καλά θα κάνει να κοιτάξει τα πράγματα όσο έχουν και να αρχίσει να σκέφτεται ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα διαπραγματευτεί με εμάς. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση από τον. Που δεν θέλει και να τον δει, βέβαια, τον κύριο Τσίπρα. Αυτό έλεγα πριν. Εντάξει, τώρα εφόσον είναι αξιωματική αντιπολίτευση, σίγουρα θέλει να τον δει. Αλλά αν κάποια μέρα, κατά το όνειρο του Τσίπρα, γίνει πρωθυπουργός, αναγκαστικά θα τον δει. Στο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, προσπαθούν να υποβαθμίσουν το γεγονός της εξόδου στις αγορές. Και αυτό μάλιστα το έκαναν, αν θυμάστε καλά, πριν από 2 εβδομάδες. Όταν μαρτύρησαν εντός εισαγωγικών το σχέδιο της κυβέρνησης, καθώς από την Κουμουνδούρου διέρευσαν ότι η κυβέρνηση θα βγει τυπικά μόνο και μόνο στις αγορές με τη βοήθεια των ανθρώπων που τον υποστηρίζουν, της Γερμανίας δηλαδή, για να δείξει, για να πάρει μια ανάσα, υποτίθεται, ο κόσμος της Ελλάδας, ενώ επί της ουσίας εμείς υποφέρουμε, λέει η Κουμουνδούρου. Αυτό ήταν το θέμα πριν από 15 μέρες. Βέβαια η κυβέρνηση το εκμεταλλεύτηκε, γιατί από την ατζέντα Μπαλτάκου πέρασε στην ατζέντα της οικονομίας και εκεί είναι στραμμένο όλα τα βλέμματα σήμερα του κόσμου. Γιατί για κάθε ψέματα, εφόσον η διαφήμιση μόνο που έγινε στην Ελλάδα, είτε και αυτή αυτά τα 4 χρόνια η αρνητική, εδώ είναι τουρισμός και μην νομίζουν ότι κάναμε καμιά της προκοπής έτσι καμπάνια τα προηγούμενα χρόνια. Η διαφήμιση, γιατί όταν ανοίγει το CNN, τα ξένα δίκτυα, τα γερμανικά και μιλάνε για την κρίση στην Ελλάδα, χθες παραδείγματος χάρη γίνουν ένα πρώτο θέμα για το άνοιγμα στις αγορές, βλέπω άλλος και ακόμη και εκείνοι που δεν ήξεραν που είναι η Ελλάδα θέλουν να την πλησιάσουν. Όμως τι γίνεται. Αμαυρώνεται όμως το γεγονός ότι πάμε κάτι να κάνουμε
και μετά το, σαν την Ελλάδα την Ολλανδέζα που χύνει το γάλα στο τέλος. Έχει πολύ γάλα και το χύνει. Χθες το χτύπημα εκεί, όσο και αν προσπάθησαν να το υποβαθμίσουν, είναι ένα χτύπημα το οποίο ταξίδεψε μέσα στο διεθνούς τύπο στα πέρατα της γης. 70 κιλά τη βάλανε εκρηκτική ύλη εκεί, δεν είναι και ότι καλύτερο και αυτή η έκρηξη. 75 κιλά. Μέχρι το Παγκράτη και μέχρι τη, λες και έκανε σεισμό. Αυτό είναι ένα χτύπημα στην καρδιά της Δημοκρατίας, γιατί μιλάμε για την κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Ένα χτύπημα στον τουρισμό μας, είναι ένα χτύπημα στην Ελλάδα. Ναι, έχουμε τα προβλήματά μας, πολλά είναι αυτά, να τα αντιμετωπίσουμε, να έχουμε και τούτο. Τούτο εδώ που το βάζεις. Ήταν η παράπλευρη απώλεια η χθεσινή. Αλλά να δούμε τώρα τι θα γίνει μετά. Λάμπρο, δεν υπήρξε κάποια σκέψη από την Μέρκελ να μην έρθει στην Ελλάδα. Όχι, έτσι, σκέψη, κάτι τέτοιο δεν έγινε. Καταρχάς, η Γερμανία αισθάνεται τόσο σιγουριά. Το είδαμε αυτό και στο χτύπημα που έγινε στην κατοικία του πρέσβη. Όπου ο ίδιος ο πρέσβης βγήκε και είπε ότι αισθάνομαι πάρα πολύ σίγουρο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κτλ. Κτλ. Ήταν δηλαδή αμέσως βγήκε να στηρίξει τη χώρα. Γιατί εντάξει, είναι αυτά τα χτυπήματα, δεν ξέρω αν είναι τα τρομοκρατικά, τυφλά χτυπήματα, πώς θα μπορούμε να τα πούμε. Τα οποία δημιουργούν προβλήματα. Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο σε αυτό το θέμα. Θα δούμε τι θα γίνει με την κυρία Μέρκελ και τι θα πει. Είναι σημαντικό ότι θα πει. Εγώ πιστεύω θα έρθει με μικρό καλάθι, γιατί οι Γερμανοί και ειδικά το κόμμα, το CDU, αν και τώρα είναι στην κυβέρνηση μαζί με το S5, με το σοσιαλιστικό, πιστεύω ότι θα δώσουν λίγα πράγματα στη χώρα, θα πούν συγχαρητήρια στους Έλληνες για τις θυσίες, τους κόπους, τα βάσανα που υπέστησαν αυτά τα χρόνια, θα μας δώσουν και ένα μεγάλο μπράβο και θα σηκωθεί να φύγει. Αυτή είναι η ιστορία ολόκληρη, γιατί οι Λίν και οι αριστεροί στην Γερμανία πιέζουν για να χαλάρωση της λιτότητας, όμως η Φράου Μέρκελ απέδειξε ότι το πρόγραμμα αυτό, το αυστηρό πρόγραμμα θα πρέπει να τηρηθεί. Αυτή είναι η άποψη δική της, του Σόιμπλε και της γερμανικής νομεκλατούρας του CDU, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Το S5 εντάξει, τώρα θα προσπαθήσει οι σοσιαλιστές να χαλαρώσουμε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα σφίξουμε, όπως είναι το θέμα των αγορών. Έτσι θα πάει τώρα η επόμενη περίοδος για μας, να δούμε πώς θα εισπράξει η Ελλάδα αυτό το θέμα των αγορών. Πάντως, εγώ ένα βλέπω ότι η δυστυχία παραμένει, η φτώχεια και η κακομοιριά. Αυτό είναι σημαντικό και να δούμε πότε θα βγούμε αυτό το τούνελ στο οποίο μας έχουν σπρώξει. Εδώ είχαμε και εδώ στη Βουλή, πριν φύγω τώρα για Μαξίμου, να σας πω ότι είχαμε και μια καταγγελία του Υφυπουργού Εργασίας του κυρίου Κεγκέρογλου, ο οποίος μίλησε με αφορμή την επίθεση που έκανε η Χρυσή Αυγή στο ιατρείο, γιατροί του κόσμου, στο Πέραμα, και όπου έχουν απειλές κατά των κομμουνιστών. Μ' ακούτε ή φύγατε από τη γραμμή, με γιώσατε? Σ' ακούμε, Λάμπρο, σ' ακούμε. Σ' ακούμε απλά. Λοιπόν, να πω παρεμπιπτόντως και αυτό, γιατί εσύ τα λες έτσι τώρα με το δικό σου τρόπο. Πάντα να πω και αυτό, γιατί ο Υφυπουργός Εργασίας, ο κ. Κικερό, κατήγγειλε ότι η Χρυσή Αυγή εμπέζει ακόμη και αυτούς που την πιστεύουν και οδηγούνται, λέει, να στηρίζουν αυτό το μόρφωμα. Και τι εννοεί? Εννοεί ότι την ώρα που δίνεται εντολή και υπάρχει καθοδήγηση να χτυπήσουν τα ιατρία του κόσμου, τα ιατρία του γιατρού του κόσμου, στο Πέραμα, βουλευτής επιχειρηματίας, φωτογραφίζει δηλαδή βουλευτή της Χρυσής Αυγής, ναι, είναι προμηθευτής της οργάνωσης με υλικά δηλαδή γιατροί του κόσμου. Άρα λοιπόν δεν μπορεί εσύ να δίνεις εντολή, κυρία Χρυσή Αυγούλα, για να τα κάνουν αντάρα εκεί στη νυχτούλα και απ' την άλλη να πουλάς υλικά στους γιατρούς του κόσμου. Δηλαδή, όταν είσαι επιχειρηματίας είναι καλά, αλλά όταν μιλάς για κομμουνιστές ή μιλάς για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συγκεκριμένη άποψη για τους μετανάστες, να τους τσακίζεις. Αυτό είπε ο κ. Κεγκέρογλου και φωτογράφησε συγκεκριμένο βουλευτή. Η ιστορία θυμίζει τα μπλουζάκια στους Πακιστανούς που πουλούσανε, που τύπωναν δηλαδή κάποιοι χρυσαυγίτες, έβαζαν τους Πακιστανούς και τα τύπωναν, φθηνά και τα λοιπά εργατικά και τα πουλούσανε μάλλον. Αυτή είναι η ιστορία, λέει ο κ. Κεγκέρογλου. Αυτό. Έτσι, μια και ήρθα λίγο στη Βουλή σήμερα το πρωί και τώρα φεύγω, πάω στο Μαξίμου, γιατί σε λίγο θα μπουν τα μέτρα σε ισχύ. Εγώ, ξέρετε, τα κοπλιμένα τα έδωσα στην αστυνομία τώρα και στην οργάνωση τις 11 το πρωί. Τι σε νοιάζουν εσένα τα μέτρα, αφού έχεις διαπίστευση? Κοίταξε, να σου πω κάτι. Με ενδιαφέρουν, γιατί το θέμα δεν είναι να περνάμε εμείς καλά. Το θέμα ότι έχουμε μια επίσκεψη, μην φτάσουμε στα όρια της παράνοιας. Δηλαδή, η κυρία Βασιλική, η κυρία Κούλα, η κυρία Γεωργία να μην μπορεί να πάει σπίτι της. Αυτά δεν μπορεί ο κύριος Γιώργος. Και θέλω. Σήμερα είμαι περίεργος. Είμαι περίεργος, ειλικρινά, εκείνη την ώρα θα πλησιάζει γύρω στις 4 η Φράου Μέρκελ στην Ελλάδα. Ναι. Ήθελα να βρω τον αναπληρωτή σήμερα υπουργό εσωτερικών, τον Λεωνίδα Γρηγοράκο. Καθώς τον συνάντησα
έξω από, το, από, τους, από τον εθνικό κήπο, ναι, στην προηγούμενη συνάντηση κυρία Μέρκελ. Και μου είπε: ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Είμαστε ραγιάδες, είμαστε σκλαβωμένοι και καλά μας κάνουν. Είναι εικόνα αυτή, λέει, πόλη σήμερα. Έχουν, τον κόσμο τον έχουν χιλιόμετρα μακριά, δεν αφήνουν κανένα να περάσει. Τι θα πούνε αυτοί οι ξένοι, λέει, σήμερα, ότι αυτοί είναι απόγονοι του Λεωνίδα. Θέλω και σήμερα να τον δω το απόγευμα. Αν με ακούει ο κύριος Γρηγοράκος, έλα, αστείευουμε τώρα. Ας έρθει 4 η ώρα το απόγευμα έξω από τους βασιλικούς, πρώην βασιλικούς. Μην φωνάζετε τώρα και τις πλάκα κάνω. Πάει ο βασιλιάς. Εθνικούς κήπους, για να δούμε σήμερα τι γνώμη θα έχει. Πιστεύω ότι η αστυνομία θα δείξει υπομονή και με τον κόσμο δηλαδή που ταλαιπωρείται. Και ιδίως να μην είναι τόσο πολύ αυστηρά τα μέτρα. Εντάξει, έχεις εκεί. Λαμπρό, στη Βουλή έχουν πάει οι βουλευτές σήμερα. Έχουν έρθει, ναι. Έχουν έρθει, δεν είναι όπως την προηγούμενη φορά, σας είπα τώρα. Αρχίζουμε και τη συνηθίζουμε. Θα έρθει με του Λαχανί. Μπορεί του να Λαχανί να το φορέσει, τα έχουμε άλλα. Εμείς της επαρχίας. Στα σακάκια τα πάει μια χαρά. Μια φορά μόνο είχε βάλει έτσι. Εμείς της επαρχίας οι δημοσιογράφοι σήμερα θα ψάχνουμε να βρούμε πάλι. Θα ξαναναβιώσουμε τα Λί και τα Λιέ. Λαχανί, λαχανιό και θα δούμε τι θα γίνει. Κάτι τέτοιο θα έρθει. Τόση φορά κανένα μαυράκι πιο επίσημο, κυρία Μέρκελ. Την κατηγορούμε. Είναι η πρώτη Γερμανία πλέον. Λαμπρό, βάλε μια ανωτελεία, μην φύγεις. Βάλε μια ανωτελεία να συνδεθούμε λίγο με τον Φίλιππο Καραμέτο που έχει κάτι να μας πει και ξαναερχόμαστε σε σένα. Θα γκρεμίσει το Μαξίμο, Φίλιππος. Φίλιππε, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Να πούμε καταρχήν για τους σταθμούς του μετρό που είναι πολύ χρηστικό ότι μια μισή ώρα κλείνουν σταθμούς του μετρό Κατεχάκι για λόγους ασφαλείας. Είναι πρώτη φορά που κλείνει ο σταθμός αυτός σε συγκεντρώσεις ή σε κάποιο μεγάλο γεγονός όπως είναι η άφηξη της κυρίας Μέρκελ ή του κυρίου Σόιμπλε. Μια μισή ώρα θα κλείσει και η Κατεχάκη. Επίσης την ίδια ώρα θα κλείσουν οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, ενώ το απόγευμα θα κλείσουν και οι σταθμοί Σύνταγμα και Ακρόπολη. Που σημαίνει ότι εκείνη η ώρα, γύρω στις 6.30 που θα κλείσουν Σύνταγμα και Ακρόπολη, ειδικά ο σταθμός Ακροπόλος, σημαίνει ότι η κυρία Μέρκελ θα κατευθυνθεί και εκεί, σε εκείνα τα σημεία περπατώντας. Μάλλον για κάποιο φαγητό, για κάποιο άλλο έδεσμα. Οπότε επιβεβαιώνεται μάλλον και η πληροφορία ότι θα δειπνήσει το απογευματάκι πριν να αναχωρήσει προς την πλευρά της πλάκας. Λέγανε ότι είχε κάτι για την Ακρόπολη, ότι μάλλον μπορεί να πάει στο μουσείο. Ή στο μουσείο της Ακρόπολης, ναι, ή στην πλάκα θα περπατήσει. Θα δούμε. Αυτό θα το δούμε αργότερα το πρόγραμμά της. Γιατί ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας, παρά μόνο ότι θα μεταβεί στο Χίλτον και στο Μέγαρο Μαξίμου. Αλλά το γεγονός ότι η αστυνομία διέταξε και το κλείσιμο του σταθμού στην Ακρόπολη σημαίνει ότι θα κατευθυνθεί και προς εκείνο το σημείο. Προφανώς παίζει, δεν ξέρω, θα το δούμε. Επίσης όμως να πούμε και για την Θεσσαλονίκη και για κάποιες ακόμα πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες βρίσκονται και αυτές έτσι, παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον τη σημερινή κινητοποίηση στην Αθήνα για την επίσκεψη της Μέρκελ και πολλοί φίλοι, συνδικάτα, διάφοροι φορείς θα πραγματοποιήσουν και αυτοί με τη σειρά τους διάφορες κινητοποίησεις. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα από τις 8.30 το πρωί έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση εργαζομένων του μετρό. Στις 12 στην πλατεία Αριστοτέλους η παράταξη Μένουμε η Θεσσαλονίκη θα κάνει μια μικρή συγκέντρωση κατά της επίσκεψης Μέρκελ στην Αθήνα. Την ίδια ώρα θα βρίσκονται έξω από τα γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας στην Αριστοτέλους γιατροί και νοσοκόμοι, όπως γίνεται και αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, στην Αριστοτέλους. Στις 6 ώρα το απόγευμα θα υπάρξει συγκέντρωση διαμαρτυρίας από άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου ενάντια στην ομοφοβία, στον καπιταλισμό και στην επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ, στη Θεσσαλονίκη πάντα. Ναι. Στις 7 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς θα συγκεντρωθούν ΕΛΜΕ, εργαζόμενους ΣΟΤΑ, στοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή, σχολικοί φυλακές, καθαρίστριες και αυτοί για να διαμαρτυρηθούν για την κυρία Μέρκελ και τη σφιχτή πολιτική. Και στις 7 η ώρα θα ολοκληρωθεί όλο αυτό το μπαράζ των κινητοποιήσεων στην πρωτεύουσα με την διαμαρτυρία ενάντια στη μεταφορά τοξικών φορτίων από τα φορτηγά της Ελληνικός Χρυσός. Οπότε βλέπουμε και πολλές συγκεντρώσεις και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ωραία. Φίλιππε, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Για ό,τι νεότερο θα επικοινωνήσουμε με την αίθουσα σύνταξης του Zoogla.gr. Πάμε τώρα πάλι στον συνάδελφο, τον πολιτικό συντάκτη, τον Λάμπρο τον Παναγιώτου. Λάμπρο, επιστρέψαμε. Από το πρωί έχουμε και το ελικόπτερο της αστυνομίας φέρνει γύρω-γύρω πάνω από τα κεφάλια μας. Εικόνα, στέλνει εικόνα. Το γεγονός αυτό της αστυνομοκρατούμενης Αθήνας το στυλιτεύει σήμερα ο Τσίπρας και λέει ότι δεν είναι δυνατόν να απαγορεύονται οι διαδηλώσεις, δεν είναι δυνατόν ο κόσμος να μην μπορεί να κάνει τίποτα επειδή μόνο και μόνο έρχεται η κυρία Μέρκελ στην Ελλάδα. Τα ίδια είχαμε ζήσει και την προηγούμενη φορά. Θα έχουμε πάντως στην πλατεία Κλαθμόνος μια συνάντηση όπου εκεί θα κηρύξουν ή θα ανακηρύξουν, θα έλεγα εγώ, την κυρία Μέρκελ ως περσόνα non grata στη χώρα μας. Βέβαια, στο Μαξίμου θα είναι διαφορετική εικόνα, θα έρθει μετά βαΐων και κλάδων. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά δεν θα βάλει το χέρι του ο Υπουργός
της μεγαλομανίας που μας έφερε τσολιάδες έξω από το Μαξίμου, καθώς μιλούσα με κάποιους, με κάποια ανώτατα στελέχη και έλεγαν αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ, να είναι τσολιάδες έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Τσολιάδες είναι στο Προεδρικό Μέγαρο και στην Βουλή. Στον άλλο στρατιώτη και δεν έχουν καμιά δουλειά να πάνε και να υποδεχτούν την κυρία Μέρκελ. Αυτή ήταν μια υπερβολή. Δεν ξέρω αν θυμάστε την εικόνα, όμορφη βέβαια εικόνα, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε κιόλας, γιατί πέρα από τις πολιτικές βλέψεις που έχει κάθε υπουργός, δεν ξέρω αν θέλει να γίνει πρωθυπουργός, να αφήσει τους τσουλιάδες στην ησυχία τους και αυτά τα παλικάρια να κάνουν το έργο τους, γιατί κοσμούν εδώ τον άγνωστο στρατιώτη μπροστά από το Σύνταγμα. Να τους παίρνουν από εδώ, να τους περιφέρουν εδώ και εκεί, δεν είναι και ότι καλύτερο. Απλώς το λέω γιατί την προηγούμενη φορά σχολιάστηκε αυτό και μάλιστα ήταν με εντολή συγκεκριμένου υπουργού από τη στιγμή μάλιστα που δεν υπήρχε καν στο πρωτόκολλο τέτοιο πράγμα. Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Είπαμε. Αυτά πολύ και ο Γρηγοράκος. Μην επιβεβαιώσουμε τώρα τον υπουργό. Να βάλουμε τσολιάδες έξω το Μαξίμου. Ας γίνει ο υπουργό τσολιά. Ας ντυθεί τσολιά. Σπάρει και το καρακιτσαριό που έχει δίπλα του και ας πάει εκεί να υποδεχθεί την κυρία Μέρκελ. Σεμνότητα. Θα την υποδεχτούμε. Όση χώρα του ξένη οδεία. Αλλά δεν θα κατεβάσουμε και τα παντελόνια μας. Μην τρελαθούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Λαμπρό. Ας ευχηθούμε λοιπόν να μην έχουμε τα ίδια λάθη και έκτροπα. Εδώ συζητάγαμε πριν με την Κατερίνα για το πρόγραμμα της Μέρκελ και λέγαμε ότι είχε βγει πληροφορία στην αρχή ότι η κυρία Μέρκελ ζήτησε παϊδάκια και ότι ο Πρωθυπουργός ήταν έτοιμος να την πάει στην ταβέρνα που συχνάζει στην Κηφισιά. Εγώ δεν ξέρω αν ζήσει παϊδάκια ή τραγουδάκια, τα Γιάννενα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι με το που θα βάλει μια μπουκιά στο στόμα, η Ζούγκλα πρώτη θα αναρτήσει το μενού της κυρίας Μέρκελ και αυτό σας το υπόσχομαι. Θα σας έχω ό,τι. Μα θα φάει κεφτεδάκι, μα τυροπιτάκι, μα σουτζουκάκι, μα παϊδάκι, θα το έχετε πρώτη. Αρκεί να είμαι κοντά εκεί βέβαια γιατί... και να μην με αποκλείσει αστυνομία, γιατί είπαμε. Εγώ μπορώ να πλέκω το εγκόμιση αστυνομία, αλλά δεν το έχω σε τίποτα. Να αρχίσω να ουρλιάζω πάλι όπως την άλλη φορά με εκείνο το στυλ, όλα απαγορεύονται εδώ, δεν περνάει κανένας. Αυτά τα πράγματα και σε ανθρώπους που τους ξέρεις μέχρι χθες. Δηλαδή, γνωρίζω αστυνομικούς 10 χρόνια. Δεν μπορεί να σου λέει τώρα δεν μπορεί να περάσεις. Γιατί δεν μπορεί να περάσω, ρε φίλε. Δημοσιογράφος είμαι. Πολύ σωστά. Εχθές πώς γίνεται να πέρασε και σήμερα. Όχι, κάνω. Αύριο θα μου πεις γεια σου Λάμπρο. Όχι, δεν σε θέλω να πεις γεια σου Λάμπρο. Πας ο καλός σου. Μάλιστα. Δούνε και λαβίνη είναι η υπόθεση. Μα πεις να κάνω τη δουλειά μου. Και εσύ θα κάνεις τη δουλειά σου. Δεν μπορεί να μου λες εμένα πήγες στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ναι, να πάω στο απέναντι πεζοδρόμιο. Ή να λέει στη γυναίκα δεν θα περάσει που μένει το σπίτι της, θα βάλουν αστυνομικό να τη συνοδεύσει. Μπορεί να έχουμε και τη Λουκά σήμερα εδώ, ξέρετε τι κάνει η Λουκά συνήθως. Πηγαίνει έξω το μέρος Μαξίμου και βρίζει και προκειμένου να αποφύγουν βάζουν το αυτοκίνητο και την πηγαίνει σπίτι με τα ψώνια. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει. Δίνω ιδέα και σε άλλους. Άμα δεν έχουν αυτοκίνητο να πάνε. Τόσους αστυνομικούς έχουμε. Μια χαρά. Τώρα που άλλαξαν και λάστιχα γιατί τώρα ήρθε μια εδώ βλέπω στο. Έχει κάνει ανάρτηση και η Ζούγκλα. Άλλαξαν τα λαστιχάκια τώρα τα βουλευτικά αυτοκίνητα. Οπότε κόστησαν 17 και 10, 27.000 ευρώ οι αλλαγές ελαστικών. Δηλαδή τα πέρα δόθηκαν στην επαρχία, κοστίζουν. Μόνο που το λογαριασμό τον πληρώνει ο λαός. Δεν έχει σημασία. Πώς είπε ο Βενιζέλος, συγχαρητήρια λέει στους βουλευτές που σήκωσαν το βάρος. Και σε εμάς δεν το σήκωσε το βάρος. Ούτε ο βουλευτής, ούτε ο Βενιζέλος, ούτε ο Σαμαράς. Το βάρος το σήκωσε ο λαός και το σηκώνει ο έρμος. Εκεί, αυτό να το διευκρινίσω, να μην κάνουμε λάθη. Βάρη σηκώνει και ο Δήμας. Ναι, αλλά ο οποίος Δήμας σήκωνε. Είχε κραυγή αγωνίας εδώ από τη Βουλή, κινήθηκε στο πνεύμα του μεγάλου Ολυμπιονίκη του Μάρα και είπε ότι οι ομοσπονδίες πεθαίνουν, τις έδωσαν τα χρήματα που δώσαν τώρα, είναι μόνο για τα... ούτε για τα έξοδά τους. Οπότε, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση χρηματοδότηση κατά αυτόν τον τρόπο, θα κλείσουν οι ομοσπονδίες στον αθλητισμό. Θυμηθείτε το, αυτό είναι η κραυγή αγωνίας του Πύρου Δήμα από τη Βουλή. Μάλιστα. Και μιλάει για την πυγμαχία βέβαια. Και ο Μάρας μίλησε για τη γυμναστική. Άρα λοιπόν όλες οι ακαδημίες υποφέρουν. Αν θέλουν κάποια στιγμή, επειδή τώρα τελείωσε η Ολυμπιάδα στην Ελλάδα, δεν την έχουμε πλέον Ολυμπιάδα εδώ, δεν σημαίνει ότι δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον αθλητισμό μας. Έχει απόλυτο δίκιο, Λαμπρό. Δεν είναι τα δικά τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν επαχυλούς μισθούς οι βουλευτές, τα έχουμε πει. Πολάκης. Δεν έχασαν τίποτα, σας πληροφορώ. Δεν έχασαν απολύτως τίποτα. Έβλεπα σήμερα εκεί, έτυχε να πάω να πληρώσω ένα γραμμάτι στην τράπεζα 200 ευρώ το ένα έρμα αυτοκίνητο που πήρα εδώ και 20 χρόνια το πληρώνω ακόμη και ο άλλος έπαιρνε 4 και 3. Ένας, δεν έχει σημασία. Έλας πάντα, άντε, γεια. Μπάτσι. Θέλει τίποτα άλλο. Τι να σου πω, δεν τα πάω όλα. Άνοιξα την καρδιά μου, την ψυχή μου, δεν έχω τίποτα να σας δώσω. Εντάξει, Λάμπρο. Να πούμε λοιπόν ότι. Γεια σου, Κατερίνα Μαντρέα μου, να είστε καλά. Θα είστε στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάμπρο. Ο Λάμπρος Παναγιώτου, λοιπόν, με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, πολιτικός συντάκτης της Ζούγκλας, μας ενημέρωσε. Το ρεπορτάζ, έτσι όπως πρέπει. Μόνο δεν μας είπε τι σακάκι θα βάλει η κυρία Μέρκελ, μόνο αυτό δεν μας είπε. Όλα τα άλλα μας τα είπε ο Λάμπρος.
Να πούμε, να συνεχίσουμε να λέμε ότι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Σε αστυνομικό κλειό βρίσκεται, δεν πλησιάζεται τίποτα. Όπως μας είπε και ο Φίλιππος πριν, ο Καραμέτος από την αίθουσα σύνταξης, είναι κλειστό το μετρό. Θα κλείσει από τη 1:30 διάφοροι σταθμοί. Νομίζω Μέγαρο Μουσικής και... Μέγαρο Μουσικής, πολύ σωστά. Και μετά... Η Κατεχάκη θα κλείσει πρώτη στις 1:30, το σταθμός της Κατεχάκη, γιατί για πρώτη φορά λοιπόν. Κλείσει, ναι, για πρώτη φορά, δεν είναι μακριά η Κατεχάκη. Για λόγους ασφαλείας, γιατί θα περάσει από εκεί, φαίνεται, η αυτοκινητοπομπή από τους... Να πούμε ότι το μετρό λειτουργεί κανονικά, έτσι, απλά δεν μπορείτε να κάνετε στάση στην Κατεχάκη, στο Μέγαρο Μουσικής, στην Ακρόπολη, στο Σύνταγμα. Και στους γύρω... Και στους γύρω σταθμούς, στους τέσσερις στην ουσία αυτούς σταθμούς, ναι, οι οποίοι θα είναι κλειστοί. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε και μία συγκέντρωση το πρωί από τις καθαρίστριες έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, που για πολλωστή ημέρα, εδώ και αρκετούς μήνες, συγκεντρώνονται έξω από το Υπουργείο και διαδηλώνουν κατά τη διαθεσιμότητα και τη απόλυση που ήρθε. Οι οποίε είπαν ότι θα συνεχίσουν και την ώρα που θα έρθει η κυρία Μέρκελ. Βεβαίως, βεβαίως. Και θα συμμετέχουν και στι απογευματινέ κινητοποιήσει που διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ανταρσία στην πλατεία Κλαθμόνος. Εμεί να πούμε λοιπόν και κάτι άλλο εκτό από την επίσκεψη τη καγκελαρίου. Να πούμε ότι μπορείτε να μπείτε στο zoogla.gr και να δείτε τα αποτελέσματα τη μεγάλη διαδικτυακή ψηφοφορία που έκανε η Ζούγκλα. Παρουσιάστηκαν εχθές στην εκπομπή Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου στο Έξτρα. Ανατρεπτικά τα αποτελέσματα. Άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ, ψηλά η Χρυσή Αυγή. Τρίτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και εκτός Βουλής το ΠΑΣΟΚ. Εκτός Βουλής το ΠΑΣΟΚ. Τα είδαμε και αυτό. Αυτό ήταν, ναι. Μπείτε λοιπόν, δείτε όλα τα αποτελέσματα. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο δήμαρχος της Αθήνας, ο επόμενος δήμαρχος. Ποιο κόμμα θα επικρατήσει στις ευρωεκλογές. Όλα τα αποτελέσματα λοιπόν στο Zoogla.gr, καθώς και ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Φυσικά εμείς... θα είμαστε εδώ με τους ρεπόρτερ και τους κάμεραμαν σε όλα τα σημεία, έτσι, από τα οποία θα περάσει η κυρία Μέρκελ. Θα σας ενημερώνουμε με συνεχή ροή. Καρέ-καρέ θα δούμε όλες τις κινήσεις της κυρίας Μέρκελ από τη στιγμή που θα πατήσει το πόδι της στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Μέχρι και που θα φύγει 9 η ώρα το... 9.30 ώρα το απόγευμα, το βράδυ, θα φύγει καγκελάριος Γερμανίας. Να πούμε ξανά ότι το κέντρο της Αθήνας είναι αποκλεισμένο, φρούριο η Αθήνα, 6.000 αστυνομικοί, το ελικόπτερο πετάει από πάνω και δίνει ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ελληνικής αστυνομίας για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αναμένεται λοιπόν η καγκελάριο στο μεσημέρι της Παρασκευής να φτάσει στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου εκεί μετά μέσω της Αττική Οδού θα φτάσει στο Χίλτον, στο ξενοδοχείο Χίλτον και στο Μέγαρο Μαξίμου αργότερο, που θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και θα κάνουν και κοινές δηλώσεις. Εμείς θα είμαστε εκεί παντού. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ζωντανή εικόνα από το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί θα είναι η Ζούγκλα όλη την ώρα. Δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπετε. Είναι όλα ήρεμα. 3:15 περίπου θα φτάσει η κυρία Μέρκελ, έτσι, 3:30 με 3:15 νομίζω. Κάπου εκεί αναμένεται λοιπόν. Το πρόγραμμα της κυρία Μέρκελ δεν έχει βγει, καθώς για λόγους ασφαλείας το κρατάνε μυστικό. Έχουν βγει μόνο οι συναντήσεις που θα έχει με τον Αντώνη Σαμαρά και στο Χίλτον, όπου θα παραστούν σε κάποια επιχειρηματικά φόρουμ και κάποιες ημερίδες που διοργανώνονται στο πλαίσιο της επίσκεψης της καγκελαρίου. Να πούμε λίγο πάλι τους δρόμους που θα είναι κλειστοί, Αντρέα. Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε Αμερικής. Ούτως ή άλλως νομίζω η Αμερικής δεν έχει ανοίξει γενικά μετά από χθες. Μετά την χθεσινή επίθεση που έγινε με το αυτοκίνητο βόμβα. Αμερικής, από τη συμβολή της Οδός Σταδίου, συνέχεια της Λυκαβητού, δεξιά η Αναγνωστοπούλου, αριστερά η Πατριάρχου Ιωακήμ, αριστερά η Μαρασλή, δεξιά η Δινοκράτους, αριστερά η Αριστοδήμου, δεξιά η Αθηναίων Εφήβων, αριστερά η Κόνιαρη, δεξιά η Τσόχα, αριστερά η Σούτσου, συνέχεια της Πανόρμου, αριστερά η Κηφισίας, δεξιά η Κατεχάκη. Να πούμε λοιπόν ότι αριστερά-δεξιά μιλάμε και για τα κομμάτια τα οποία θα είναι κλειστά σε όλο το μήκος που θα ακολουθήσει η καγκελάριος και τα
μέτρα ασφαλείας τα οποία έχει πάρει η αστυνομία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αριστερά η Καπετάν Χρονά, δεξιά η Βλαχάκη, δεξιά η Μεσογείων, αριστερά η Μιχαλακοπούλου, αριστερά η Διονυσίου Εγινήτου, αριστερά η Κρατερού, δεξιά η Αλκαίου, δεξιά η Ούλοφ Πάλμε, δεξιά η Εφρονίου, αριστερά η Σπύρου Μερκούρη, δεξιά η Ευτυχίδου, η Πλατεία Πλαστήρα, η Αρχιμίδους, δεξιά η Μάρκου Μουσούρου, αριστερά η Αρδίτου, συνέχεια της Καλλιρόης, δεξιά η Δράκου, αριστερά η Μουσόν, συνέχεια Πανετολίου, η Αρακίνθου θα είναι κλειστή, στις Ικλέους επίσης κλειστή, δεξιά η Ακάμαντος, αριστερά η Αποστόλου Παύλου, δεξιά η Ερμού, αριστερά η Αθηνάς, δεξιά η Βορέου, αριστερά η Αιώλου, δεξιά η Κολοκοτρώνη και η Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων και των τμήματων των ανωτέρων οδών που βρίσκονται σε αυτήν. Εμείς επίσης όμως... όλοι οι δρόμοι οι οποίοι είναι κοντά στο τμήμα της Αττικής Οδού από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών έως τον κόμβο της Περιφερειακής του Ημιτού με τη λεωφορό Κατεχάκη στο τμήμα της λεωφόρου Κατεχάκη από την έξοδο της Περιφερειακής Ημιτού ως τη συμβολή της με τη λεωφόρο Μεσογείων και σε βάθος ακτίνας 100 μέτρων στο τμήματον που είναι γύρω που έρχονται επειδή θα περάσει από εκεί. Ναι, 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 η αυτοκίνητο που μπει. Πάμε όμως εμείς σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Τζούγκλας και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ για την έκτακτη επικαιρότητα για την επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελάριου στην Αθήνα. Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε, δίπλα μου η Κατερίνα Νινιού. Και ο Ανδρέας Δίνης φυσικά, εδώ καλύπτουμε την άφιξη της κυρίας Μέρκελ που θα γίνει σε λίγο και όλο το... όλες τις συναντήσεις, το παρασκήνιο. Ό,τι έχει να γίνει, εδώ πέρα θα είμαστε. Καρέ, καρέ, θα την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ στην... Αθήνα. Στην Αθήνα θα την παρακολουθείτε εδώ από το zoogla.gr, από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Την πρώτη διαδικτυακή τηλεόραση, να το υπενθυμίζουμε αυτό, να το λέμε και σε όλους. Η Ζούγκλα, πιστή στα μεγάλα γεγονότα λοιπόν, βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στα σημεία ενδιαφέροντος και στα σημεία των γεγονότων. Όπως πάντα, με ζωντανές συνδέσεις με τους ρεπόρτερ και τους εικονολήπτες να βρίσκονται στα σημεία αυτά, να μας ενημερώνουν, να δίνουμε συνέχεια ζωντανή εικόνα, καθώς όμως και το zoogla.gr, το οποίο σας ενημερώνει για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, 24 ώρες το 24ωρο, άμεσα και έγκαιρα. Να πούμε ότι έχουμε όλους τους ανταποκριτές μας και τους ρεπόρτερ στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί περιμένουν να μας δώσουν τη δική τους εικόνα και, και φυσικά να μην ξεχάσουμε τον Ανέστη Κόνιαλη, ο οποίος εδώ πέρα φτιάχνει. Έχει αναλάβει όλη την επιχείρηση της σημερινής μετάδοσης. Και φτιάξει και ένα πολύ ωραίο... intro, ένα ωραίο εισαγωγικό, όπως είδατε, για την σημερινή επίσκεψη. Ούτε η κυρία Μέρκελ δεν θα το πιστεύει αν το βλέπει, ότι σας έχει και ωραία μουσική. Πολύ σωστά. Θα το καταχάρει. Βλέπουμε λοιπόν εμείς να πούμε εικόνες από την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ. Την προηγούμενη όμως, την προηγούμενη, τον Οκτώβριο του 2012. Το αεροπλάνο της Γερμανίδας Καγκελαρίου, το οποίο έφτασε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στην υποδοχή από τον Πρωθυπουργό με τα τιμητικά γήματα του στρατού, την επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και τις δηλώσεις που είχαν κάνει με τον Πρωθυπουργό. Βλέπετε λοιπόν, αυτό που σας είπαμε και πριν, την υποδοχή που της επιφύλαξε η ελληνική κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 2012, ήταν για την ακρίβεια 9 Οκτωβρίου του 2012. Βλέπετε εδώ λοιπόν τα τιμητικά γήματα του στρατού, τα οποία επιθεωρεί η κυρία Μέρκελ.
Τα οποία θα υπάρχουν και φέτος, νομίζω, έτσι, Αντρέα. Κατά πάσα πιθανότητα. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα της κυρίας Μέρκελ, το ολοκληρωτικό πρόγραμμα δεν είναι ακόμα γνωστό για λόγους ασφαλείας. Ένα φρούριο η Αθήνα, 6.000 αστυνομικοί, το ελικόπτερο της ελληνικής αστυνομίας στον αέρα να δίνει ζωντανή εικόνα. Ένα μικρό πρόγραμμα, έτσι, ένα ενδεικτικό, το οποίο θα το παρακολουθήσουμε και φυσικά θα μάθουμε και μετά τι ακριβώς θα γίνει και ποιες ώρες θα, και πού θα, τι θα επισκεφτεί η κυρία Μέρκελ. Αλλά ενδεικτικά να σας πούμε ότι για όσους άνοιξαν και τώρα τους, όσοι μπήκαν τώρα στην τηλεόραση της Ζούγκλας, το αρχίζει στις 3 και 4 λοιπόν το πρόγραμμα της Καγκελαρίου, με την παρουσία της μαζί με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε φόρουμ με νέους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους τομείς. Ακολούθως, στις 4 και 20 περίπου, οι δύο πολιτικοί ηγέτες θα συναντηθούν με εκπροσώπους θεσμικών φορέων και εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ στις 5 και μισή η κυρία Μέρκελ θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για την επίσημη συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά και στη συνέχεια θα δώσουν από κοινού συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των ελληνικών και ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, που φυσικά περιμένουν πώς και πώς. Η Καγκελάριος αναμένεται να ανακοινώσει το Ελληνογερμανικό Επενδυτικό Ταμείο και το συγκεκριμένο ποσό με το οποίο αυτό θα πρικοδοθοτηθεί, δηλαδή να δούμε τι θα φέρει στις βαλίτσες της η κυρία Μέρκελ. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, είμαστε από τις 11 παρά περίπου. Έτσι, από τις 11 παρά ξεκίνησε η ζωντανή μετάδοση της Ζούγκλας. Μέχρι το βράδυ, μέχρι και που θα φύγει η κυρία Μέρκελ, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση. Να πούμε όμως ότι λίγο αργότερα θα επικοινωνήσουμε και με την αίθουσα σύνταξης του Ζούγκλα.gr να μας πούνε και αυτοί τις ειδήσεις για το τι συμβαίνει, τι γράφει ο γερμανικός τύπος για την επίσκεψη και ό,τι άλλο σημαντικό υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Ελλάδα και στον κόσμο. Εμείς να πούμε κάποιες σημαντικές ειδήσεις για την σημερινή ημέρα. Ήταν το χτεσινό διάγγελμα του Αντώνη Σαμαρά, το ότι η χώρα τα κατάφερε, βγήκε επιτυχημένα στις αγορές, τα μέτρα λιτότητας επιτύχανε και προσπαθούμε πια να βγούμε σε μια μορφή ανάπτυξης ώστε να επιστρέψουμε πάλι σε κανονικούς ρυθμούς. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι το δίλημα που θέτει είναι ΣΥΡΙΖΑ ή Μέρκελ. Να πούμε ότι καταθέτουν οι υπάλληλοι της Βουλής που επικαλέστηκε ο Παναγιώτης Μπαλτάκος για το επίμαχο βίντεο που τον δείχνει με τον Ηλία Κασιδιάρη. Ενώ έχουμε σε εξέλιξη, να πούμε, Αντρέα, και είναι η μέρα Ολυμπιακής Παιδείας σήμερα. Σωστά. Παρασκευή 11 Απριλίου, η οποία είχε προγραμματιστεί και έχουν προγραμματίσει και είναι αυτή τη στιγμή χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες από σχολεία όλης της χώρας, συνοδευόμενοι βέβαια από τους εκπαιδευτικούς τους, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, από το πρωί στις 9, στα πλαίσια του 4ου Πανελληνίου Προγράμματος ημέρα Ολυμπιακής Παιδείας. Το διοργανώνει αυτό το συνέδριο η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οπότε πάρα πολλά παιδιά και έχουν πάει και στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Βέβαια υπάρχουν και όλα αυτά τα μέτρα γύρω που ίσως... Ασφαλείας, όπως είπαμε και πριν, 6.000 αστυνομικοί, ένα φρούριο η Αθήνα, δύσκολη πρόσβαση, ακόμα και για τους δημοσιογράφους που προσπαθούν να καλύψουν την επίσκεψη. Άλλη μία είδηση είναι η διαδικτυακή δημοσκόπηση που έκανε το Ζούγκλα.gr, τα αποτελέσματα της οποίας ήδη έχουν αναρτηθεί στο Ζούγκλα.gr, στο πρωτοσέλιδο αυτή τη στιγμή, και παρουσιάστηκαν εχθές στην εκπομπή του Μάικη Τριανταφυλόπουλου Ζούγκλα στο Extra 3. Πραγματικά είναι ανατρεπτική η δημοσκόπηση, με άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, ψηλά η Χρυσή Αυγή, ενώ δείχνουν τρίτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και εκτός Βουλής το ΠΑΣΟΚ. Να πούμε λοιπόν ότι η σημερινή επίσκεψη έρχεται στον απόϊχο της χτεσινής έκρηξης στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Αμερικής, από το αυτοκίνητο που εξεράγει έξω από τα γραφεία της Τρόικας και σε ένα από τα κεντρικά καταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ είχε προηγηθεί και τηλεφώνημα στο Ζούγκλα.gr, το οποίο προειδοποιούσε για την έκρηξη και είχε δώσει ένα χρονικό περιθώριο 45 λεπτών,
για να εκενωθούν τα γύρω κτίρια για να μην υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Είχαμε όμως μεγάλες υλικές ζημιές, ειδικά στα όλα τα κτίρια γύρω από την Τράπεζα Ελλάδας, όπου ακόμα και σήμερα τα συνεργεία του Δήμου αλλά και οι καταστηματάρχες μαζεύουν τζάμια. Βεβαίως. Μιλάμε για 75 ζημιές, κιλά εκρηκτικής ύλης μέσα στο αυτοκίνητο. Από τύχη δεν θρυνήσαμε θύματα. Να πούμε ότι η έκρηξη έγινε στις 5:55 ξημερώματα Πέμπτης, ενώ εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν και δύο φύλακες σε ένα από τα κεντρικά καταστήματα λοιπόν της Τράπεζας Ελλάδος, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν. Και όλα αυτά έγιναν στον απόϊχο της εξόδου της χώρας στις αγορές και μία ημέρα. Αυτό ακριβώς. Και μία ημέρα πριν έρθει καγκελάριος της Γερμανίας στην Αθήνα. Ενώ να πούμε κάτι σημαντικό που το είπαμε και πριν που μιλήσαμε με την αίθουσα σύνταξη και με τον Φιλιππό Καραμέτο, κλειστός θα είναι για πρώτη φορά ο σταθμός Κατεχάκη από τη 1:30 για λόγους ασφαλείας, εν όψη της άφιξης βέβαια της Γερμανίδας καγκελαρίου. Ενώ από την ίδια ώρα κλειστή θα είναι και η σταθμή Μέγαρο Μουσικής και Ευαγγελισμός. Είπαμε το μετρό λειτουργεί κανονικά, απλά δεν κάνουν στάσεις αυτούς τους σταθμούς. Ενώ στις 6 θα κλείσουν και σταθμοί Σύνταγμα και Ακρόπολη. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν να πούμε και πάλι ότι βλέπουμε εικόνες από την προπέρσινη επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ. Ήταν από τον Οκτώβριο του 2012 είναι οι εικόνες που βλέπουμε. Η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε την συνέντευξη τύπου που είχαν δώσει τότε η καγκελάριος της Γερμανίας με τον Πρωθυπουργό μας τον Αντώνη τον Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμου. Να πούμε λοιπόν ότι η κυρία Μέρκελ σύμφωνα με πληροφορίες θα γευματίσει σε ένα εστιατόριο ή στο εστιατόριο της Ακρόπολης, στο Μουσείο της Ακρόπολης ή σε κάποιο άλλο εστιατόριο στην Πλάκα. Στην Πλάκα, μάλλον από εκεί θα κινηθεί, γι' αυτό κιόλας θα κλείσει και ο σταθμός της Ακρόπολης. Ενώ στις 6 ώρα έχουμε και τις συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Ανταρσία. Βέβαια, στην πλατεία Κλαθμόνος. Αν μπορέσουν βέβαια να πλησιάσουν και αν μπορούν, βλέπαμε και την άλλη τη φορά την συγκέντρωση που δεν μπορούσαν να, όχι να πλησιάσουν, δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά και πήγαιναν ερχόντουσαν από την Ομόνια και στην Ακαδημία εκεί που προχωρούσαν και μετά ξαναγυρνούσαν πίσω. Παιδιά, είναι πάρα πολύ. Ο κλείος είναι πολύ μεγάλος των αστυνομικών, δεν περνάει τίποτα. Να πούμε και για το άρθρο που ανέβασε η Μυρτό Τσάβαλου στην Ζούγκλα. Μπορείτε και εσείς να μπείτε μέσα και μας ενημερώνει για τις συγκεντρώσεις που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως. Εν όψη της άφιξης της κυρίας Μέρκελ, βέβαια στη Θεσσαλονίκη θα είναι πιο άνετοι στο να κάνουν τις συγκεντρώσεις τους, γιατί δεν τους εμποδίζει τίποτα. Στις 12 αυτή την ώρα είναι στην πλατεία Αριστοτέλους η παράταξη «Μένουμε Θεσσαλονίκη», η οποία θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση και αυτή κάνει τη συγκέντρωσή της κατά της κυρίας Μέρκελ που έρχεται στην Αθήνα. Επίσης αυτή την ώρα οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία, έχουν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Αριστοτέλους, ενώ στις 6, μιλάμε πάντα για Θεσσαλονίκη, έτσι, στις 6 έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου ενάντια στον καπιταλισμό και στην ομοφοβία. Στις 7 στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς συγκεντρώνονται οι ΕΛΜΕ, εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, σχολικοί φύλακες και καθαρίστριες, που και αυτοί διαμαρτύρονται για την επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου. Και στις 7 επίσης συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Ιερό Σταυρού ενάντια στη μεταφορά τοξικών φορτίων από τα φορτηγά της Ελληνικός Χρυσός από την Επιτροπή Αγώνας Τριμονικού ενάντια στη μεταλλουργία χρυσού και εξόριξη χαλκού. Να πούμε ότι νωρίτερα. Εκπληκτικό και το κλίμα και στη Θεσσαλονίκη. Εμείς να πούμε ότι νωρίτερα υπήρχε και μια συγκέντρωση των καθαριστριών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν οι απολυμμένες καθαρίστριες του Υπουργείου, οι οποίες εδώ και μήνες πραγματοποιούν διαδηλώσεις κατά του μέτρου της διαθεσιμότητας. Να πούμε ότι από την Ελλάδα έχουν απαγορευτεί οι διαδηλώσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως προείπε και η Κατερίνα Ινινιού, στις 5 το απόγευμα λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ και το Ανταρσία θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαθμόνος. Βλέπουμε λοιπόν πάντα εικόνα από την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ το 2012. Να πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι η τηλεόραση της Ζούγκλας και η ρεπόρτερ του ζούγκλα.gr θα βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, στον παλμό των γεγονότων, όπως πάντα. Θα μεταδίδουν ζωντανή εικόνα
και τις ειδήσεις. Ο Λάμπρος ο Παναγιώτο, ο πολιτικός μας συντάκτης, θα βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου για να μας δώσει και αυτός με τη σειρά του το δικό του ρεπορτάζ. Το δικό του ρεπορτάζ, το πολιτικό ρεπορτάζ. Τι λέει η πολιτική ηγεσία για την επίσκεψη της Άγγελα Μέρκελ. Ενώ ο Σωτήρης Κουλούδης θα βρίσκεται στο Χίλτον, όπου θα μεταβεί η καγκελάριος. Να πούμε ότι η Γερμανίδα καγκελάριος θα φύγει στις 9.30, θα επιστρέψει στην Γερμανία. Να υπενθυμίσουμε ότι η Αθήνα, όλο το κέντρο της Αθήνας είναι φρούριο, ενώ εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και το τέλος των διαδηλώσεων, αργά το βράδυ, να ενημερώνεστε και να έχετε ζωντανή εικόνα από το κέντρο της Αθήνας, όπως κάνει πάντα η Ζούγκλα στα μεγάλα γεγονότα, η πρώτη διαδικτυακή τηλεόραση της χώρας με ζωντανό πρόγραμμα. Εσείς μπορείτε να μπαίνετε ταυτόχρονα και στο zoogla.gr και να διαβάζετε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Μπορείτε να γράφετε τις δικές σας απόψεις στο blog του Ζούγκλα με ελευθερία, όλη την δική σας άποψη, χωρίς λογοκρισία. Πες τους τον τρόπο πώς μπορούν να μπουν. Στην κεντρική σελίδα της Ζούγκλας, στο δεξιό κομμάτι της οθόνης, υπάρχει η κατηγορία blog. Μόλις το πατήσετε, ακριβώς στα δεξιά σας, πάνω από την ενότητα των πρωτοσέλιδων εφημερίδων, υπάρχει το κουμπί που λέει «Στείλτε το δικό σας άρθρο». Το πατάτε και συμπληρώνετε την φόρμα που σας βγάζει και πατάτε υποβολή. Το άρθρο σας λοιπόν έχει ανέβει στο blog της Ζούγκλας και, όπως είπαμε, χωρίς καμία λογοκρισία, δημοσιεύονται όλα τα άρθρα των αναγνωστών μας. Όπως επίσης μπορούν να επικοινωνούν και τώρα μαζί μας μπαίνοντας μέσα από το live. Βέβαιως, στην ενότητα της διαδικτυακής τηλεόρασης, στο κουμπί live, πάλι στην κεντρική σελίδα της Ζούγκλας, μπορείτε να μπαίνετε λοιπόν στο chat της τηλεόρασης και να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και σχόλια για ό,τι εσείς θέλετε. Να πούμε λοιπόν και πάλι, η Ζούγκλα είναι εδώ από νωρίς το πρωί, με ζωντανές συνδέσεις από το κέντρο της Αθήνας, όπου αναμένεται σήμερα το μεσημέρι η επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ. Όλοι οι ρεπόρτερ του Ζούγκλα βρίσκονται επιποδός. Το ζωντανό πρόγραμμα της τηλεόρασης της Ζούγκλας θα συνεχιστεί. Με τον κύριο Κώστα Πετινάκη και την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα, οι οποίοι θα αναλάβουν την σκυτάλη αμέσως μετά από εμάς, ενώ αργότερα θα είναι ο Χρήστος Ομαζάνης με τον Βασίλη Ντοζέρβα, ενώ όλο το επιτελείο του zoogla.gr θα σας ενημερώνει με ζωντανές συνδέσεις για τις ειδήσεις και όλα τα παραλυκόμενα της επίσκεψης της Γερμανίδας καγκελαρίου. Να υπενθυμίσουμε και πάλι λοιπόν ότι αυτά που βλέπουμε στις οθόνες μας αυτή τη στιγμή είναι η προηγούμενη επίσκεψη, ναι, για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Δεν ήρθε με το ίδιο σακάκι, κυρία Μέρκελ. Εννοείται. Είναι εικόνες που έχουν τραβηχτεί τον Οκτώβριο του 2012 και τις δείχνουμε, αν και τα μέτρα ασφαλείας τα οποία θα δείτε σε λίγο στις οθόνες σας είναι τα ίδια, ίσως και λίγο αυστηρότερα μετά την χτεσινή επίθεση με το παγιδευμένο αυτοκίνητο στην Οδό Αμερικής. Να πούμε λοιπόν ότι ένα φρούριο Αθήνα, αρκετοί δρόμοι κλειστοί. Καλό θα ήταν να αποφύγετε σήμερα το κέντρο της Αθήνας. 4 σταθμοί του μέτρο κλειστοί. Οι σειρμοί θα διέρχονται από εκεί χωρίς να κάνουν στάση. Βλέπουμε λοιπόν την άφιξη της Γερμανίδας καγκελαρίου στην Αθήνα το 2012, τα τιμητικά αγήματα του ελληνικού στρατού και την υποδοχή από τον Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Μπορείτε λοιπόν να μπείτε και στο zoogla.gr και να ενημερωθείτε. Να πούμε ότι έχουμε και τα αποτελέσματα της διαδικτυακής ψηφοφορίας, τα οποία παρουσιάστηκαν εχθές στην εκπομπή Ζούγκλα του Μάκη Τριανταφυλόπουλου στο Extra 3, με ανατροπές. Όπως είπαμε και πριν, υπάρχει μία άνοδος στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου τα αποτελέσματα του διαδικτυακού μας, της διαδικτυακής μας ψηφοφορίας έδειξαν αυτό. Δείχνουν επίσης ψηλά την Χρυσή Αυγή, ενώ δείχνουν τρίτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και εκτός βουλής το ΠΑΣΟΚ. Αν γινόντουσαν οι εκλογές αύριο. Αν γινόντουσαν οι εκλογές την Κυριακή που μας έρχεται. Έχουμε λοιπόν διαδηλώσεις σήμερα το απόγευμα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και όλα αυτά να υπενθυμίσουμε ότι γίνονται στον απόϊχο της χθεσινής
έκρηξης με το παγιδευμένο αυτοκίνητο και της χθεσινής εξόδου της χώρας στις αγορές, η οποία σύμφωνα με τους πολιτικούς στέφθηκε με επιτυχία. Καταφέραμε και δανειστήκαμε. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας τα οποία υπήρχαν το 2012 στο κέντρο της Αθήνας. Τα οποία είναι πολύ πιο... πολύ πιο ισχυρά αυτή τη φορά, είπαμε και λόγω της έκρηξης που είχαμε χθες. Όλοι οι δρόμοι γύρω από το κέντρο και σε μια μεγάλη ακτίνα είναι κλειστοί, από την Αμερικής μέχρι και τους δρόμους οι οποίοι υπάρχουν γύρω από την Αττική Οδό και από τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει η κυρία Μέρκελ ερχόμενη από το αεροδρόμιο. Έτσι. Βεβαίως. Να πούμε ότι και οι αερογέφυρες και οι γέφυρες είναι κλειστές για λόγους ασφαλείας από την αστυνομία. Να πούμε ότι είναι 6.000 αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας για την περιφρούρηση της άφιξης, της επίσκεψης της κυρίας Μέρκελ. Να πούμε ότι το ελικόπτερο της αστυνομίας πετάει επίσης πάνω από τον ουρανό της Αθήνας. Ενώ, όπως είπαμε και νωρίτερα, είχαμε την πρώτη διαμαρτυρία για σήμερα. Ήταν οι απολυμμένες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες για πολλωστή φορά ήταν συγκεντρωμένες έξω από το Υπουργείο να διαδηλώσουν και αυτές κατά των μέτρων της διαθεσιμότητας. Να πούμε ότι θα υπάρχει ζωντανή σύνδεση και από το Σύνταγμα και από την πλατεία Κλαθμόνος και από το Χίλτον αλλά και από το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί θα χτυπάει σήμερα ο παλμός των γεγονότων με τα συλλαλητήρια, με τις επισκέψεις της κυρίας Μέρκελ, με τις συναντήσεις που θα έχει. Είπαμε λοιπόν ότι το πρόγραμμα δεν έχει... Είναι εξπρές η επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ, ούτως ή άλλως το βράδυ 9 η ώρα θα φύγει, 9-9.30 θα αναχωρήσει. Θα επισκεφτεί και το γερμανικό επιμελητήριο που έχει και εκεί κάποιες συναντήσεις και φέρνει, είπαμε, και δώρα έτσι, στις βαλίτσες της, τουλάχιστον για αυτούς, δεν ξέρω για εμάς. Περιμένουμε να δούμε τη δώρα. Όπως είπε και ο συνάδελφος, ο Λάμπρος, ο Παναγιώτου, στην τηλεφωνική μας σύνδεση, κρατάνε μικρό καλάθι αυτήν τη φορά, δεν φέρνουν μεγάλο καλάθι. Περιμένουμε λοιπόν και εμείς την άφιξη της Καγκελαρίου, να δούμε και τον απόϊχο της επίσκεψης αυτής, τι ακριβώς έφερε, τι ακριβώς είπε, ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά της επίσκεψης. Και ανεπιθύμητη είναι κιόλας η κυρία Μέρκελ, τα λέγαμε πριν με τον Αντρέα αυτό, σε μια δημοσκόπηση που έγινε, 3 στους 4 Έλληνες δεν επιθυμούν την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Λοιπόν, κάπου εμείς εδώ θα σας αφήσουμε. Τη σκυτάλη παίρνουν η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και ο Κώστας ο Μπετινάκης, οι οποίοι θα σας κρατήσουν συντροφιά σε αυτόν τον μαραθώνιο της ενημέρωσης από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Όπως είπαμε, θα έχετε ζωντανές συνδέσεις στον παλμό των γεγονότων στο κέντρο της Αθήνας και μπορείτε να μπαίνετε και στο Zoogla.gr να ενημερώνεστε για όλες τις ειδήσεις στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Ο Ανέστης Κόνιαλης συντονίζεται όλη την επιχείρηση. Ο Ανδρέας Ντίνης ήταν στο ένα μικρό. Κατερίνα Νινιού στο δεύτερο. Από εμάς λοιπόν, καλή συνέχεια, καλημέρα. Και μείνετε εδώ συντονισμένοι στη διαδικτυακή τηλεόραση της Zoogla.gr.